Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Εδώ με Γιάννη Χιλιτίδη. Πέρασε 16 Μαρτίου, πάμε για 17. Βαδίζουμε ολοταχώς για τον θάνατο. Κάθε μέρα που περνάει, ξέρετε. Κάνεις ένα βήμα. Τάκ! Τάκ! Είσαι ο MVP's. Έτσι. Γρουσούς Λαμάς. Έτσι. Των μεταγραφών του Ιανουαρίου. Λοιπόν. Ο Sherlock Holmes. Έτσι. Του πνευματικού του Κλάους. Του πνευματικού του Κλάους. Ναι. Βρε μαύρη κάλτσα. Βρε μοκέτα μάλινη. Μοκέτα μάλινη. Τι είπες και έγινε πάλι. Γενάρη δεν πάτησε ο Πρίγιοβιτς εδώ πέρα, στο αεροδρόμιο. Ο Πεδαράς. Ναι. Τι είπες, πήγα λέει, συνάντησε στην καφετέρια. Ναι. Του φίλου του Κλάους και είπε σε δύο μήνες θα παίζει βασικός. Σε ένα μισή μήνα. Μετά δεν σε λέω μοκέτα μάλινη. Γρουσούς Λαμά. Έχουμε είδηση. Όχι, Σπυριάρα. Έχουμε είδηση. Ήρθε ο Γκουρού, ο Μορφοκούνελος. Το εξώφυλλο του Downtown. Καλησπέρα σας. Σάτε τι έγινε. Είδηση τέτοια ώρα, λίγο δύσκολο να έχουμε. Καλώς, κάτσε εδώ πέρα. Μπήκε ο Λετωνός στο παλέ και ψάχνει το χρυσό. Εμέ με κάνεις τώρα. Τι είπα αυτό το χρυσό. Ράβδος χρυσού ψάχνει να βρει. Ο Λετωνός. Ωραία, μια χαρά. Τι φάω του σας βλέπω. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, είμαστε μάχημοι κάθε μέρα εμείς. Αυτό θέλει ο κόσμος. Πρωί ξυπνάμε, βράδυ. Θέλει χαμόγελο. Βράδυ ξυπνάμε, πρωί ξυπνάμε, όλο ξυπνάμε. Χαβαλέ και αστεία, δεν βλέπουμε. Κάνα καναπέ μέσα στη μέση της μέρας, λέμε. Κάνα μισάωρο. Τα ίδια ρούχα φοράτε σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Στέλιο, άμα πάμε τον Ραπτόπουλο Survivor, τι μπορεί να γίνει. Νομίζω. Θα έχει τηλεθέαση. Θα είχε. Μην έχει και ακρόαση καλή. Ο Ραπτόπουλος θα πάει στους διάσημους εγώ στους μαχητές. Ο Κόκκινος πού θα πάει. Παρουσιαστή το θέλω. Ναι, ναι. Θέλω παρουσιαστή. Να βάζω να ψηφίζω, να γράφω. Ναι, εγώ ψηφίζω, ξέρω εγώ στο καρτάκι και να λέω Κόκκινος. Ναι. Αυτό γουστάρω το Γρηγόρη για παρουσιαστή. Θα πάρεις και τα γυαλιά μαζί. Του αξίζει. Γιατί ρε φίλε, εννοείται. Τόσα χρόνια πεχτούρα μεγάλη ο Γρηγόρης. Να παρουσιάσει ένα τηλεπαιχνίδι. Πεχτούρα. Θέλω όταν εκεί υποψήφισε. Είναι γεννημένο για παράδειγμα. Γεννημένο, ναι. Θέλω οι γυναίκες όταν είναι υποψήφισε να τις λέει ελάτε κορίτσια. Έλα πάρε κορίτσι μου. Πώς αισθάνεσαι. Πώς αισθάνεσαι κορίτσι μου. Είναι πεχτούρα μεγάλη ο Γρηγόρης. Ναι, μ' αρέσει για τέτοια event. Στέλνει, λέγε. Τι έγινε. Τι έγινε εσείς. Εμείς καλά. Εσείς καλά. Δώσε. Πες μας τα καλά σου νέα που είσαι έτοιμος να τα πεις. Καλά νέα. Δεν είναι καλά. Δεν είναι τόσο καλά τα νέα. Γιατί? Με την έννοια τι? Ότι το Σάββατο κλείνονται αρκετά. Τι κλείνονται. Αγωνιστικά. Ποιος παίζει. Παίζει ο Άρης στη Ρόδο με τον Κολοσσό. Πληρωμένοι παίκτες του Άρη. Πληρωμένοι είναι πλέον. Όλοι. Και τα εισιτήρια για να πάμε. Μέχρι τελευταίας. Υπάρχει γκρίνια, ρε παιδί μου. Υπήρχε γκρίνια μέσα στην εβδομάδα, αλλά έγινε κίνηση μέσα στην εβδομάδα και πληρώθηκε. Κάμινγκ πήρε ένα ευρώ. Κάμινγκ. Όλοι παίρνουν. Δεν μπορεί να κάνει επιλεκτική. Για να δει κάνει αυτό. Κοίτα, η είδηση ήταν η φυγή του Τζέκινς, ο οποίος πάτησε σε μια δίμηνη καθυστέρηση. Ο παίκτης ήθελε να φύγει, είχε κάποιο οικογενειακό θέμα. Τέλος πάντων. Γενικά. Η Τζόρτζια δεν ήταν εδώ, Όχι, δεν ήταν εδώ. Αλλά δεν έχει να κάνει με την κυρία Τζόρτζια αυτό. Ο άλλος είναι εδώ, ο κύριος. Όχι, ο κύριος Λάσκας. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τεταλμένοι να. Έχουν καιρό να έρθουν δηλαδή στην Ελλάδα. Όχι, δεν έχουν. Στην Αθήνα είναι. Στην Αθήνα είναι. Άλλοτε είναι στην Αθήνα, άλλοτε είναι στο εξωτερικό. Ο Λετωνός τους κυνηγάει, αυτό ξέρω εγώ. Αμάρκο, αμάν. Διάβασα την Εσπρέσο εγώ γι' αυτό. Κάνω και ανάμεσα. Καλά κάνεις και ενημερώνεις για ό,τι θες. Από εκεί και πέρα ξέρεις ότι εγώ θα μιλήσω για τα ουσιαστικά. Τώρα. Εμένα μας ενδιαφέρει αν δεν υπάρχει οικονομικό θέμα. Δεν υπάρχει οικονομικό θέμα. Ναι. Ναι, αυτό που έχει ουσία όμως είναι να μπορείς ο Άρης να πάρει νίκη μέσα στη Ρόδο. Γιατί? Αν γιατί δεν πάρει νίκη, τι γίνεται. Αν δεν πάρει νίκη, έχει πρόβλημα, ρε φίλε. Τι πρόβλημα έχει. Έχει πρόβλημα. Δεν έχει ουσιαστικό πρόβλημα. Δηλαδή δεν θα πάει από την τέταρτη στην έκτη θέση και θα λύθηκαν όλα ή θα μείνει στην τέταρτη θέση. Ναι. Αλλά πρέπει να πείσει ότι θα βγάλει αντίδραση. Παίζει τώρα στη ο Ρόδο. Ο Κολοσσός και έχει. Ναι, ο Κολοσσός έχει κίνητρο. Φυσικά είναι ένα βαθμό κάτω είναι. Είναι θέλει την εξάδα. Άμα δεν χτυπάει. Βάσει προγράμματος δεν μπορεί να χτυπήσει, αλλά είναι νίκη στην σημαντική. Θεωρητικά όμως. Μπορεί να τον κερδίσει, φυσικά. Ο Άρης πάει χωρίς Γκόρντον και Τζέγκινς που φύγανε. Ο άλλος γιατί έφυγε. Ο Γκόρντον είχε λήξει το συμβόλαιο και δεν υπήρχε πρόθεση να μείνει ο ίδιος. Δεν ήθελε να μείνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έπεισε και με την παρουσία του. Εντάξει, τώρα θα τον κρατήσει. Ο Τζέγκινς. Πάτσι σου είπα σε μια διμηνία. Μείον δύο αυτή είναι ο Άρης, πόσο τα 100 κάτω, ας πούμε. Εσύ που είσαι. Στην ουσία δεν έχασε και τίποτα φοβερό ο Άρης με την απώλεια των δύο. Ποιοι θα τους αντικαταστήσουν. Υπάρχοντες. Αυτοί που μείνανε. Ναι. Ο Γιάνκοβιτς, ο Ζάρας, ο Γιάνκοβιτς είναι ο γιος του Γιάνκοβιτς. Ναι. Ο Τσαϊρέλης. Η μαμά του είναι μάνατζερ. Ο Καβαδάς. Ποιος το μανατζάρι αυτόν, κάτι άκουσα.
Έχει εκπρόσωπο. Έχει εκπρόσωπο, ναι. Όπως όλοι οι παίκτες. Ναι, υπάρχουν οι παίκτες. Ο Σανικίτζε πάτησε καθόλου. Ο Σανικίτζε. Εντάξει, η σεζόν έχει... είναι καθαρισμένη, αλλά λέμε ρε παιδί, μέσα στο τι γίνεται. Ο Σανικίτζε λέγεται ότι θα προλάβει μέχρι αρχής Απριλίου κτλ. Αλλά είναι, έχει σοβαρό τραυματισμό και δεν νομίζω ότι μπορεί, όσο και να είναι σε θέση ψυχολογικά και να θέλει να παίξει, να ρισκάρει σε ένα τέτοιο σοβαρό τραυματισμό για έναν παίκτη. Κακά τα ψέματα, η αρχή του κακού του, για τον Άρη ήταν ο τραυματισμός του Σανικίτζε. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία για τον Άρη. Πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε στη Ρόδο. Δεν ξέρουμε τι τρόπο. Οι κόσμοι θα ταξιδέψουν εδώ, οι Αριανοί. Από εδώ να πάνε στη Ρόδο. Ναι. Όχι, φίλε, θα πάνε οι άνθρωποι που είναι στη Ρόδο. Στη Ρόδο, Αριανοί. Όπως είχε και ο ΠΑΟΚ. Κερδίσουμε. Πρέπει να κερδίσει για μένα. Κερδίσουμε. Για μένα θέλει απόδειξη. Ο Σούπερ 3 Ρόδου θα πάει δηλαδή. Όποιο οργανωμένο κόσμο υπάρχει στη Ρόδο. Μπορεί να είναι και μεμονωμένοι. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε. Άρχισε και αυτό το παιχνίδι και με την Κίμη στην ομώνυμη πόλη. Είναι δύο παιχνίδια τα οποία αν τα πάρει κάνει βήμα κατά τη τέταρτη θέση. Όμως υπάρχει και ο ΠΑΟΚ ο οποίος υποδέχεται την Κίμη. Τρίτη είναι η ΑΕΚ. Τρίτη είναι η ΑΕΚ και με διαφορά. Η κούλα. Η ΑΕΚ, η οποία και αυτή βέβαια αποκλείστηκε από το Champions League. Εντάξει. Okay. Ποιο θα παίξει εκεί. Ναι. Το Champions League έχει κάποιου τριγμού σαν διοργάνωση. Τι τριγμούς έχει. Δηλαδή δεν φαίνεται οι γαλλικές και οι ισπανικές ομάδες να θέλουν να παραμείνουν και τη νέα χρονιά στη διοργάνωση. Θέλω και βλέπουν το EuroCup. Δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι. Τώρα ελπίζω να βρεθεί μια λύση γιατί όταν ξεκινάς μια διοργάνωση με τόσους καλούς Ιωνούς. Ο ΠΑΟΚ τι κάνει. Ο ΠΑΟΚ αυτό ήθελα να σου πω ότι αν κερδίσει την Κίμη. Επιστρέφει ο Κλάντον, που ο τύπος εντάξει είναι η μεταγραφή της χρονιάς της δεκαετίας για τον ΠΑΟΚ. Μεγάλο πεντάρι. Πολύ καλός ψηλός παίχτης, με συνέχεια double-double σε rebound και πόντους. Και δείχνει και φοβερή διάθεση ενώ τραυματίζεται να παίζει. Δηλαδή, μαύρος είναι. Είναι έγχρονος. Ναι. Άρα είναι ναι. Δυνατός. Άρα εσύ. Κάρβουνο είναι. Εγώ το μόνο μαύρο που το βλέπω να αρρωσταίνει να χτυπάει είναι ο Μποκολόκο, ο δικός μας εδώ στο μέλλον. Ναι, αλλά είναι εδώ. Δηλαδή, δεν έχω δει άλλο μαύρο να αρρωσταίνει, ναι. Ήθελα να σου πω ένα παράδειγμα του τύπου... Δεν τραυματίζω. Ο Κλάντον τραυματίστηκε, είχε ένα άτσαλο χτύπημα στο πόδι με την Τενερίφη την προηγούμενη εβδομάδα, γύρισε με την αποστολή. Αυτός γύρισε στη Θεσσαλονίκη, η αποστολή συνέχισε Αθήνα και Ρέθυνο και πήρε την πρωτοβουλία και αγωνίστηκε στο Ρέθυνο όντας μη έτοιμος, όντας ακόμα τραυματισμένος. Δηλαδή δεν το κάνουν αυτό πολλοί παίκτες. Με καμιλοπαρδάλης και με γατόπαρδες. Δεν να σου πω κάτι όμως, θα μπορούσε να επαναπαυτεί στον τραυματισμό του και να πει δεν μπορώ να παίξω κτλ. Τέτοιους παίκτες θέλουν οι ομάδες. Ήρθε και ο Αυστραλός ο Σόμπι, ο οποίος έκανε πολύ καλό ντεμπούτο το προηγούμενο Σάββατο με 14 πόντους και 8 ριμπάουντ αν δεν κάνω λάθος. Και νομίζω ότι ο σοβαρός ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα πρόβλημα να κερδίσει. Πάει τετράδα ο ΠΑΟΚ. Αν χάσει κάποιο παιχνίδι ο Άρης, ναι, αλλά έχει δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια Αθήνα με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που εκεί δεν μπορείς να πάρεις. Δηλαδή θέλει. Αδιάφοροι δεν είναι οι άλλοι. Οι άλλοι δεν είναι αδιάφοροι. Ο Άρης δηλαδή πρέπει να κάνει. Δύσκολα. Δηλαδή αν κάνει ο ΠΑΟΚ δύο ήττες Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ναι. Θέλει τουλάχιστον τρεις ήττες του Άρη γιατί είναι ένα βαθμό τώρα πάνω. Έχει δρόμο ακόμα το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα. Θέλω να εκφράσω ξανά την φοβερή ατμόσφαιρα του Ιβανοφύλου το Σάββατο. Ναι, οι Ηρακλήδεις. Γέμισαν το γήπεδο από άκρη σ' άκρη. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Συνθήματα, κορεό, οργανωμένη κερκίδα. Αυτό βγάζω καπέλο. Βγάζω το καπέλο. Δηλαδή, υπόδειγμα μπασκετικής ατμόσφαιρας. Και δεν το λέω μόνο εγώ. Όποιον και να ρωτήσεις, επέστρεψε ο Κώστας Χαϊτόγλου που είχε να πάει 15 χρόνια στο γήπεδο. Όταν λες επέστρεψε, τι εννοείς δηλαδή. Επέστρεψε. Ήταν σαν φίλαθλο σε ένα παιχνίδι. Κάνα Φράγκο εδώ, δεν μας νοιάζει αν επέστρεψε. Δεν ξέρω. Κάνει και δηλώσεις εκεί. Κάνα χαλβά εκεί. Κάνα χαλβά φαρσάλων έχει να δώσει. Όταν, κοίτα, όταν μια ομάδα με πρόεδρο Θόδωρο Δρακόπουλο που είναι Θεσσαλονικιός μεγαλωμένος και χρόνια Ηρακλής. Ναι, μας διώδωσε ο Μάκης Ραλής. Εγώ εννοούσα επιχειρηματικά το δραστηριοποιείται στην Αθήνα για να μην αφήνουμε. Θα δώσει ένα τόνο ότι ο άνθρωπος είναι σοβαρός. Είναι σοβαρός, ναι. Είναι σοβαρός. Και οι δύο δίκιο είχαν. Είναι σοβαρός. Και οι δύο είχατε δίκιο. Και οι δύο είχαμε δίκιο. Ο Μάκης είπε, σου λέει κάτσε ρε φίλε, αυτός δικός μας καταγωγικά. Εντάξει, καλά. Καταλαβαίνω εγώ την παρέμβαση του Μάκη, ξέρει δίπλα. Απλά και εγώ δεν θέλω να πρεπεύουν πράγματα κάτω. Είσαι Ηρακλής, γι' αυτό ξέρει. Είχαμε πράγματα τα οποία τα είδα εγώ. Και σε ελληνικό γήπεδο είναι πρωτόγνωρα. Δηλαδή, οργανωμένη κερκίδα. Δεν έγινε τίποτα. Βοήθεια στην ομάδα είχαν με μείον 16-17 ο Ηρακλής. Ναι, το έχω πάθει. Ναι, το γύρισε.
Δεν μπορώ να κάνω εγώ χειραψία στον Βαγγέλη Αλεξάνδρου και να μην πάρει πρωτάθλημα ομάδα. Είπαμε. Πώς θα γίνει τώρα, τι. Σάμαλι είναι. Εντάξει, ωραία. Στον Κλάουσα έκανε χειραψία. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα και μακάρι να διατηρηθούν. Δηλαδή δεν έχω δει τόσο μαζική προσέλευση με χάρη στον αγώνα του ΠΑΟ. Με ευχάριστη είναι. Είναι δηλαδή ωραία πράγματα αυτά. Του Ηρακλήρου. Του Ηρακλέου βέβαια. Του ΠΑΟΚ είδα. Δεν είδα. Του τόσο ΠΑΟΚ, μαζική. Ναι. Δηλαδή να κοιμήσει ναι. τόσο πολύ το παλατάκι σε ένα παιχνίδι κρίσιμο. Θα πρέπει να, να αποτελέσει δηλαδή δείγμα γραφή καλό αυτό. Τώρα από εκεί πέρα το θέμα το είναι. Το παλατάκι γίνεται και κρύο να το, το διατηρεί. Είναι κρύο. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι το γήπεδο. Τώρα είναι κρύο γήπεδο. Εντάξει, λίγο θέλει ο κόσμο. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι σχετικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έκανε ο Ηρακλή. Πάζε εσύ πάλι αυτό εκεί που θέλει, αλλά θα πω αυτό που θέλει. Πάλι φαγόθηκε. Είναι να το κρατήσει αυτό το. Το team ανθρώπων, παρέας, βγαίνει ωραίο mood. Δηλαδή αυτό. Να έχει ο Ηρακλής ένα άθλημα να ναι. είναι στην άλλη θέση. Μακάρι να ανέβει η ομάδα, είναι δύσκολο ακόμα, αλλά πιστεύω έχει. Ο Γκαγκαλούδης, άμα ανέβει, θα παίξει άλλο ένα χρόνο σκύλο. Νομίζω θα παίξει. Εντάξει. Θα παίξει το σκύλο. Ένα ακόμα μπορεί. Πήρε την κόρη, την κυκλοφορούσε από θέας. Μα του μάζεψε όλου, έκανε από θέας με τον κόσμο. Ξέρετε, είχε ωραίες στιγμές. Ξέρετε, καλό δεύτερο γκάρτι να παίζει δεκάλεπτα. Συμφωνείς. Κι όμως να σου πω κάτι. Είναι ωραίος τύπος. Για παρέα είναι. Θες για παρέα. Για αθλητισμό. Για ξύλο μέσα. Για ξύλο μέσα. Για μανούρα. Δεν μασάει τίποτα. Κι όμως στο συγκεκριμένο παιχνίδι, παιδιά, μέτρησε πολύ ρόλο και η παρουσία δύο παιχνών οι οποίοι δεν δίνουν ποτέ δικαίωμα. Είναι άψογοι οικογενειάρχες και καλά παιδιά του Τότσου και του Καλατζίδη. Οι οποίοι ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί και ουσιαστικοί στα κρίσιμα σημεία. Και η ομάδα έμεινε ζωντανή μέχρι τέλους. Ίσως στο μάτσε. Ήμουν στο μάτσε. Ο Γρηγόρης κάναμε... ήταν. Ο Γρηγόρης δεν ήταν. Βασχετικός ρε. Αλλά μου ζήτησαν να σχολιάσει μαζί σου το παιχνίδι. Δεν ξέρω να το σχολιάσει. Έβγαλε ένα selfie στο Instagram, έβγαλε με καμιά τίποτα ωραία. Έβγαλα με το Ρουτκάουσκας. Ρουτκάουσκας. Καμιά Μασλάουσκας, καμιά καλή τίποτα εκεί πέρα. Λέω ρε παιδί μου να σε δούμε, ξέρω εγώ. Με το Ρουτκάουσκα. Αυτά δεν τα βγάζουμε στο Instagram. Αυτά δεν τα βγάζουμε στο Instagram. Αυτά δεν τα βγάζουμε στο social media. Αυτό τον πάρει Ανδρώνης και το φοράει τη μέρα μπλουζάκι Ανδρόπολης και το βάζει στην έκθεση. Ναι, εμένα περίπου. Ποιο θα βάλει, εμένα και τον Κώστα θα βάλει. Έβαλε τη Μόνικα, έβαλε. Έβαλε τη Μόνικα. Τι είσαι τη Μόνικα. Η Μόνικα είναι μια κοπέλα που θα κάνει. Το Μετρόπολης Γκέρλ. Όχι, όχι. Μετρόπολης Γκέρλ. Ναι. Καλά, ραδιοφωνικό παραγωγό είναι η Μόνικα. Α, εκείνη που έδινε έξω από τη Τούμπα τα λαπτόπια. Έπρεπε να πάρει και τον όμορφο κούνελο. Όχι, αυτό βέβαια. Αυτό λέει ο Γιαλαμάσο, Γιαλαμάσο ρεπόρτερ. Λέει ο πρώτο Γκομενιάρη, λέει. Στο Μετρόπολης λέει είναι αυτό. Σιγά, σιγά. Ναι, έτσι λέει. Με τη μια σκοτώνει 7. Έτσι είπε ο Γιαλάβα. Κάνε Παρδενάκη, Μούση, 230 μίλκο να πούμε στη σειρά ύψο τώρα σοβαρά. Μιλά. Ρε παιδάκι, δεν ξέρω τίποτα. Στο μέτρο εκεί. Άσε ρε τώρα το παραμύθι. Για μπάσκετ μιλάμε τώρα. Για μπάσκετ. Οι σερβίδε που στα μάτια κοιτάει το Πρίγιοβιτ τώρα να πούμε. 2-2 είναι ο Στέλιο τώρα. Το περνάει το Πρίγιοβιτ. Του κάνει ο Σκόνη. Στα ίσα είμαστε. Τι μπορεί εσύ. 94. Κάπου τόσο και ο Πρίγιοβιτ. Όπω έλεγε παλιά πίβοτε έπαιζε. Είναι πάντω δύσκολο ο τραυματισμό του. Ναι, αλλά δύσκολο. Γιατί ήταν παχαιρεμπολίστα, είχε τελειώσει την καριέρα του. Ναι, είναι πολύ δύσκολο να τραυματιστεί σε κλίδε και αρθρώσει. Κλίδα, ναι. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που είναι πάρα πολύ γυμνασμένοι και. Είναι σαβούρε εκεί απάνω. Έχουν πρόβλημα ακόμα και όταν αποκαταστήσει πλήρω τον τραυματισμό. Είχε ένα μικρό κουσούρε όταν ήρθε. Ρε. Το είχε το κουσούρε. Κατασκευαστικό κουσούρε. Να σου πω κάτι, Στέφανε. Δε τον Westbrook που έχει πάθει δύο πολύ σοβαρού τραυματισμού. Και έχει φτάσει φέτο να έχει πάνω από 30 triple-double. Δηλαδή είναι το νούμερο. Είναι τρομακτικό. Εξωπραγματικό είναι το νούμερο. Εξωπραγματικό. Είναι. Εντάξει. Έτσι. Και δεν πρέπει να βάλει τίποτα άλλο στη τηλεόραση. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση την προηγούμενη φορά που είχαμε βάλει αυτό. Ποιον θα σταματούσε, ποιον από τον αθλητισμό θα σταματούσε η αστυνομία. Πρέπει να. Ναι, έγινε χαμός. Να είχε φοβερή συμμετοχή του κόσμου. Ναι, δηλαδή. Είδε πως γίνει τελικά ένα θέμα από το πουθενά. Η εκπομπή πήγε μέχρι τις 2.30 μόνο και μόνο για να παίρνουν και θα σταματούσε αυτό τα μηνύματα. Και ποιο βγήκε τελικά ο πιο καταζητούμενος. Είχαμε μεταξύ Παύλου Γκαρσία, του άλλου του Νάτσου Γκαρσία και του Λέοβατς να πούμε πιο πολύ έτσι. Αν νόμιζα θα έλεγε και τον Άντι Γκαρσία. Ναι, όχι, δεν τι φιγούρε. Ο Λέοβατς ο σταματά. Ναι. Ήταν οι μορφέ, ρε παιδί μου. Εντάξει, από την άλλη πλευρά δεν θα σταματήσει ποτέ κάποιο στυλ Πέλκα, κάποιο Χαβίτο, κάτι τέτοιο ήταν. Το Κίρτσο. Ναι, κάτι τέτοιε φάτσε. Ναι, ήσυχα παιδιά. Ήσυχα, ναι. Το Πέλκα δεν σίγουρα, ναι. Το Πέλκα. Το Πέλκα. Το Πέλκα. Ανιψιό Γατζινάκου. Ναι. Αν είχα Μακ Φάλντεν και Κλάνικτον από το συμπολίτη, έπαιρνα το κύπελο και Champions League. Πε στο Παρθενάκι.
Είναι... Ο Μακφάντεν ναι. και ο Κλάντον είναι πραγματικά δύο πολύ καλές προσθήκες. Αλλά άλλο το ένα τώρα που λέει ο φίλος, άλλο το άλλο. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο ούτε να πάρεις το κύπελλο και να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο τελικό, ούτε να πάρεις το Champions League, γιατί είδαμε ότι υπάρχουν ομάδες που έχουν ένα κλικ παραπάνω λόγω budget, λόγω παιχτών, λόγω εμπειρίας, λόγω. Δεν είναι τόσο εύκολο. Εντάξει, δέχομαι σε έναν βαθμό την άποψή του φυσικά. Έχει κάνει καλές επιλογές παιχτών ο ΠΑΟΚ. Κακά τα ψέματα. Ωραία. Μόνο με Γιάννη Ιωαννίδη έπαιρναμε ό,τι ήταν να πάρουμε. Είχε Γιάννη Ιωαννίδη τώρα, του είχε στο time out από τις 10:22. Θέλει, ήταν... γενικά, αν πάμε στον Άρη, θέλει να βγάλει όλη η ομάδα παίχτες και ο κόσμος να βγάλουν τσαμπουκά, να βγάλουν προσωπικότητα και να βγάλουν κίνητρο. Τώρα από εκεί και πέρα αυτοί ξέρουν. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Όταν έπαιρνε ο Γιάννη Ιωαννίδη time out, ο Γιαννάκης έκλαιγε πολυκαταβολικά. Πρωτού φτάσει στον Πάο. Φεύγανε πάντως τα βρυσίδια. Το Θεό σου και έτσι και αλλιώτικα. Ζήτησε την κάμερα να μην πηγαίνει. Ναι. Μα έχει ένα αμαδίσιο 15 λεπτό στο YouTube με τον Ιωαννίδη. Είχε δώσει μια συνέντευξη ο Γιώργος Σιγάλας τελευταία σε αθηναϊκό site που έλεγε ότι δεν είχα πρόβλημα λέει, που με έβριζε ο Γιάννης Ιωαννίδης. Ήξερα ότι θα μου έκανε καλό ό,τι και να μου έλεγε. Έτσι. Και μου λέει, έγραφε μέσα ότι εκτός παρκέ. Ήταν η καλύτερη παρέα. Βέβαια, εντάξει, έτσι είναι αυτή η τύπη. Δηλαδή, αυτές τις πτυχές των συμπεριφορών προπονητών ή παιχτών πρέπει να τις περιγράφουν άνθρωποι που τους έχουν ζήσει στα εύκολα και στα δύσκολα. Εμείς. Ηγέτης, φίλε. Εντάξει. Ήταν το στήριξη. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, ήταν. Με το βρίσιμο και ήξερε με το πράγμα. Ήξερε και μπάσκετ όμως. Ναι. Αντίπαλο, ήξερε διαιτητές, ήξερε ό,τι θες ήξερε. Αλλά εντάξει. Ήταν λίγο αδικημένο σε ευρωπαϊκούς τίτλους. Δεν πειράζει. Τόση δόξα έφαγε, δεν πειράζει. Σίγουρα. Ας μείνει κάτι που να πει δεν το έκανα. Γενικά εκείνη η περίοδος 88-95 ήταν φοβερή για τον μπάσκετ. Δηλαδή όσοι ήμασταν πιτσιρικάδες τότε δεν ξεκολούσαμε από την τηλεόραση. Γι' αυτό γαλουχηθήκαμε και έτσι. Τώρα και έρχομαι εγώ και σε πρίζω με τον μπάσκετ. Εντάξει, χρειάζεται. Γιατί αυτή η πόλη έχει να πει 5 πράγματα ακόμα και ορακλειδές. Ήταν ωραίο, του Σαββάτου ήταν ωραίο και νομίζω το χάρηκε πολλοί κόσμος. Είχε το χάρηκε πολλοί κόσμος. Τι κάνει ο άλλος? Κάνει δουλειά το παλικάρι. Το καφέ. Ρίξε το καφέ, τώρα πάει λεφτά. Αυτά που λες μεγάλη. Για πού είσαι σήμερα? Για σπίτι είμαστε. Πάντα το σπίτι λέει ρε. Πάντα σπίτι μας πάμε. Πάντα λέει σπίτι. Κάνανε κανένα ποτό μόνο Παρασκευή Σάββατο. Ποτό? Δεν υπάρχει και λόγος. Εντάξει, κέντρο ή ανατολικά. Ανατολικά πας. Όπου υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν πρέπει κατά ανάγκη να πάμε κάπου. Είμαστε πλέον σε ηλικία που να πηγαίνουμε εκεί. Καμηλή μουσική, ψηλή μουσική. Α, δυνατή μουσική. Δυνατή μουσική. Ναι. Κοκτέιλ σε τέτοια. Όχι, τι κοκτέιλ. Μια μπύρα, ένα κρασί. Κάμα ξέρετε κόκκινο. Να κάνω κανένα καλό έτσι. Κάνα σαλάμι, κάνα χασέρι. Άμα βγάλω. Και μετά έτοιμο για triple double. Ναι, σαν τον Westbrook. Κάσελ Westbrook. Με τον Ιδέα στη φανέλα και εδώ σε πόλο. Λοιπόν, βρείτε θέμα για τον κόσμο να συμμετάσχει. Όχι, μωρέ, εντάξει. Θα βρούμε. Ξέρετε στο κόλπο. Χαιρετώ, ευχαριστώ πολύ. Εκτό από το στέλιο Παρθενάκη, ποιο άλλο είναι καλό για εξώφυλλο. Πάμε. Εξώφυλλο δηλαδή. Από παίχτε. Από παίχτε. Ναι, α βάλουμε παίχτε. Γεια σου, Στέλιο. Εκτό από παίχτε, τι να βάλουμε. Εντάξει, γιατί. Εντάξει, τι εξώφυλλο να βάλει. Δηλαδή, σε ομορφιά σου. Σε ομορφιά. Όχι, θα μα πει ποιον δεν θα βάζει εξώφυλλο. Ποιον δεν θα βάζα. Ναι, ρε φίλε, αυτό θα κάνουμε. Ποιον δεν θα βάζει εξώφυλλο. Θα πούμε καταρχήν για το τρομπόνι που έκανε ο Ολυμπιακό. Θα σου πω και θα σου κάνω και ανάλυση να μου κάνει ανάλυση. Λοιπόν, ποιον δεν θα βάζα εξώφυλλο. Για να πουλήσω εφημερίδα. Ή περιοδικό. Ποιον δεν θα έβαζα εξώφυλλο. Ποιον έρθει να βάλω. Το κόκκινο δεν τον έβαζα. Γλυκό είναι ο κόκκινο. Σε μένα μου αρέσει. Πουλάει τα μούτρα του. Εδώ τώρα ο Ανδρώνης κάνει ένα περιοδικό. Ωραία. Και σαν. Πώς το λένε. Ανάλογα τη στήλη θα είναι όμως. Έχει εδώ μια τύπησα να πούμε η οποία είναι υπεύθυνη. Ναι. Λέει να σε κάνω μια φωτογράφηση κτλ. Λέω πε το κόκκινο. Όχι, λέει θέλω εσένα. Εσένα τα μούτρα. Όχι, λέω πε το κόκκινο είναι πιο γλυκό. Ναι. Όχι, λέει θέλω εσένα. Με ζαλίζει τώρα χρυσάματα λέω με ιστορίε με. Τρεχάματα επαγγελματικά ιστορία. Έτσι λέμε. Άσε με τώρα να με βγάζει φωτογραφία. Σε αθλητικό, ας πούμε, τέτοιο. Πάρ το κόκκινο, λέω. Όχι, λέει, δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω. Γινάτι τώρα. Γινάτι αυτό. Δεν, ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Εγώ το κόκκινο δεν τον έβαζα. Εξώφυλλο. Εξώφυλλο, ε. Εξώφυλλο. Ούτε τα μούτρα τα δικά μου. Γιατί ρε, σε κοσμοπολίτικο θα τον έβαζα εγώ. Υποθέτει ένα κύρο, αν το βάλει στο. Το Γρηγόρι με κρασάκι και ένα πουρού να κρατάει. Προσθέτει κύρο. Είσαι εκδότη. Είμαι εκδότης εγώ. Και ναι. Κάνεις ας πούμε μια φωτογράφηση. Τι εκδίδω, φωτογράφηση. Εκδίδεις ένα περιοδικό ποικίλης ύλης. Ποικίλης ύλης. Περιοδικό έχει μέσα ναι. μόδα αυτό και τα ωραία. Λοιπά. Έτσι.
Ποιον δεν θα έβαζε. Ποιον δεν θα έβαζε. Δύο άτομα κατευθείαν με έρχονται στο μυαλό. Μίκη Θοδωράκη και Μελίνα Μερκούρη. Με τίποτα. Δεν του έβαζε. Δεν του έβαζε με τίποτα. Δεν του γουστάει. Όμπε τίποτα δεν του έβαζε. Σε ακροδεξιό στοιχείο. Τι ακροδεξιό. Άκουσε για τη Μερκούρη που είπε σήμερα ένα και. Ποιο Μερκούρη, τι είπε. Ένα είπε. Καθέρεσε. Εσύ ταχώνεις για τη Μερκούρη πάντως. Δεν την γουστάρω καθόλου. Και εσύ. Ουα. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν την γουστάρω γιατί ναι. Ήταν μούφα. Γι όχι γιατί η παπάπουλουσε ρε παιδί μου, με το παπατζιλίκι ναι, έβγαλε. Ήταν μούφα. Ναι. Τι είπε για κάνα μάρμαρο, είπε παλεύτη. Το κόκκινο τα μάρμαρα, τώρα είναι σαχλαμάρα. Εγώ Γρηγόρης με ένα πουράκι και ένα ωραίο μπουκάλι κρασί, έτσι, ένα ποτήρι και ένα κασκολάκι. Θα ήταν ωραίος για εξώφυλλο περιοδικού. Ποικίλη ύλη και ψωμί. Για ψιλομόδα καλά, α πούμε έτσι. Σοβαρά. Το κανελάκι θα τον έβαζε. Όχι ρε φίλε, με τίποτα. Γιατί να το βάλω σε τέτοιο περιοδικό. Σε τέτοιο περιοδικό δεν τον έβαζε. Όχι ρε, κυνήγι ψάρε με αφήσει να τον έβαζε το κανελάκι. Σε τέτοιο, ναι. Α, σε τέτοιο σε τέτοια αφήσει τραβάει η μούρη του. Είναι πιο έτσι, πιο δυνατό. Κυνήγι, ναι, πιο ναι. Σκληρή φάτσα έχει ο κανελάκι, ναι. Κατάλαβες. Πασοκόφατσα έχει. Πασοκόφατσα, δεν ναι. Κατηρίζεις. Κυνήγι ψάρεμα και τέτοια, ας πούμε, ναι. Θα ήταν ωραία. Ναι. Έτσι σε μια βάρκα με το καπέλο, το καλάμι και σκυλάκια απ' έξω, θα ήταν πιστεύω καλά. Ξέρεις ποια μούρη εγώ θα έβαζα, πρωτοσέλιδο. Ποια? Το Στράτο Παζούλη. Αμάμε το Στράτο Παζούλη. Το Στράτο Παζούλη θα τον έβαζα. Ναι. Πω, πω. Θα τον έβαζα. Θα την έδινες. Ναι, για να πουλήσω. Ποιον δεν θα βάζαμε, ας πούμε. Ποιον δεν θα βάζαμε. Ποιον δεν θα βάζαμε. Ποιο? Πάμε σε ένα διάλειμμα. Ναι. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα να μιλήσουμε για Ολυμπιακό. Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Δηλαδή ρε φίλε, μισό λεπτό. Ναι, ακούει τώρα ο ακροατής. Ωραία, ακούει. Και φαντάζεται, ας πούμε. Και λέει, θέλω τον κόκκινο πρωτοσέλιδο σε περιοδικό. Πορτοσέλιδο. Ναι, γυμνό. 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 Ποιους θα θέλαν γυμνούς. Γυμνούς. Εσύ το άλλαξες πολύ το άλλο. Ναι, ρε φίλε, γυμνό. Τι αν το βάλεις. Και παραλλαγή το έβαλες τώρα. Γυμνό, ποιον θέλω να δω. Γυμνό. Άντρα. Ναι, άντρα. Εμείς θέλουμε. Άντρα. Εγώ... Άντρα, γυμνό, ναι. Άντρα. Αυτό θα σε απαντήσουν οι γυναίκες περισσότερο. Ποιες δεν ακούν γυναίκες. Ε, τότε τι βάζουμε τέτοιο θέμα. Ρε. Αλλά για καζούρα, εντάξει, ας μας πούμε. Για καζούρα, ρε. Για καζούρα. Ο Άσος της Βέρειας ναι. Κατρακύλησε. Oh, έβαλα τον γιατρό τον Ηρακλειδέα να δει λίγο τα σκοπεύει. Από το 265 στο 144. Μάθε τζίρου. Όχι. Άκου λίγο. Ακού ρε. Εγώ θα έβαζα λέω 501 το πλιάκο. Γυμνό. Ναι. Και μέσα ένα CD του βιολάρι λέει δώρο. Βιολάρι δώρο. Ναι, του βιολάρι. Δίχως μια φωνή. Yeah. Παίζω τα μπάσα στο δικό σου το κορδί. Παίζω τα μπάσα. Γύρνω, σίδα στο δικό σου τα γύρνω. Σαν αυλαία. Με τέτοια λύσα και ορμή. Τέτοια λύσα και ορμή. Να ξαναδέσω τη σκηνή. Τη σκηνή. Σαν να είναι η πράξη τελευταία. Δεν μ' άρεσε καθόλου.
Ναι. Στο κόκκινο. Στο κόκκινο. Γυμνό, σιδά στο δίπνο μου γυμνό. Σιδά στο δίπνο μου γυμνό. Σιδά στο δίπνο. Αυτή τη φωνή δεν καριέρα ήταν η Βουλή. Έκανε η Μοσχολή, έκανε η καριέρα. Άμα δεν είχε το Δωμάζο, ούτε στα πανηγύρια δεν θα. Ούτε στα πανηγύρια δεν τραγούδι για τα Παναέλια. Το λέω εγώ. Την πήγε στο Ζαμπέτα και λέει φτιάξτε. Ναι, ο Δωμάζο σε δαμάζω. Εγώ στο λέω τώρα, αυτοί οι καραγκιόζητε που λένε η Μοσχολιού τραγουδίστρια, άμα δεν είχε το Δωμάζο, ναι, με τίποτα. Τα μόνιμα κρεατάκια. Άδεια με ένα. Και ο Ριλά ήθελε από εκεί τώρα. Και μπρο. Στη δάστο. Πιάστηκε τώρα. Όλο τη νύχτα έτσι θα με πηγαίνει. Αμάρε Γιάννη, τι μα το πιάκο. Το πιάκο. Ναι. Για να δούμε. Εγώ θα βάζω τον Γρηγόρη μαζί με τον Ποκολόκο. Ναι, κατευθείαν. Τι είπα, φίλε. Για τη μήνυση. Για μήνυση. Σε βάλει μήνυση, λέει. Για ποιο λόγο? Για τη Μουσκουλιού. Γιατί για... κάνει μήνυση η φωνή τη. Η φωνή τη θα με κάνει μήνυση. Ναι. Γιατί, όχι, ρε. Ναι. Για... Κάτσε να ακούσουμε. Τι. Ό,τι τι. Λέω, κανένα τραγουδιστή, καταρχάς καλημέρα στον κόσμο, κανένα τραγουδιστή εν ζωή, ναι, δεν λες να τον κοροϊδέψεις. Όλο πεθαμένους, Καζατζή, Δημοσχολείο, γιατί φοβάσαι με σε κάνω καμιά μήνυση. Εδώ κάποια κουβέντα είπε στη Χιλουδάκη, ναι, ναι, και σε έβγαλε, σε έκανα, μην πω τι σε έκανε στον αέρα. Θες ζωντανό να πω τώρα. Τι πράγμα. Ζωντανό που δεν γουστάρω τον ακούω. Λες μόνο τον κόκκινο, λες τίποτα άλλο. Που δεν ακούγεται τραγουδιστής ο Κάρας. Τι άκουσα. Ετοιμάσου να φας μια μήνυση, να το ευχαριστηθείς. Θα το πάω εγώ στο δικαστήριο, θα το πω τον εισαγγελέα, για κάτσε να ακούσεις. Κάτσε ένα τέταρτο να ακούσεις. Θα γκρεμιστούν οι τίγια. Θα ρίξεις και ο ίσκιος εισαγγελέας. Κάτσε ρε τώρα. Γιατί ρε φίλε. Μην πεις κακιά κουβέντα για τη Χιλουδάκη, ε. Μην πεις κακιά κουβέντα για τη Χιλουδάκη. Ξέρεις πως έγινε η Χιλουδάκη, φίλε. Πω. Χάλια, ενώ ήταν φανταστική. Μια γυναίκα, αλλά να είσαι γριά τραβεστή, δεν παλεύεται με τίποτα. Πα. Γριά τραβεστή, δεν μπορείς να πας πουθενά. Χάλια μαύρα. Σαν το Χαράλα από τον Ταμπουρίδη. Πώς. Τον Πάμπι. Ταμπουρίδη. Πάμπι. Άιντε, πάτα μια τον καφέ. Χτίζει γήπεδο, νικάει τη Ρεάλ στο μπάσκετ και αποκλείεται ο Ολυμπιακός. Επίσημη αργία για τον Παναθηναϊκό η 16 Μαρτίου. Χτίζει γήπεδο. Νικάει τη Ρεάλ στο μπάσκετ και αποκλείεται ο Ολυμπιακός. Επίσημη αργία για τον Παναθηναϊκό. Πάλι αργία. Η 16η Μαρτίου, μάλιστα. Τι λέει ρε φίλε, είναι μονάδα θέλει. Αυτό κατά λάθος το έκανα εγώ, αλλά θα πάρεις λεφτά. Θα πάρουμε λεφτά. Εγώ το ρίξα. Άμα πάρουμε λεφτά πρέπει να βγει άσος αυτό το μάτι. Άσο, ποιος. Σου πω εγώ τώρα. Πες με ρε, θα το βρω εγώ. Βγάλε το χαρτί γρήγορα. Λοιπόν. Σημείο τάδε. Κορίνθιας, ποιο έχεις. Βάσκο ντε Γκάμα. Παίζουμε μια πεντάδα αγώνων. Ωραία. Θα σε λέω εγώ τώρα. Πεσικτάς Ολυμπιακός over. Το πιάσαμε. Έγινε δουλειά. Άγιαξ Κοπεχάγη άσος 2-0. Ρώμα Λιόν άσος. Χ. Τι χ, ρε. Νομίζω ότι ήρθε αυτό. Άσος ήρθε. Άσος ήρθε. Ναι. Άντερλεκτ Αποέλ άσος. Ναι. Και παίζει τώρα λέει, για να κλείσω δελτίο, Sport Boys Πετρολέρο άσος. Sport Boys Πετρολέρο, τι νούμερο είναι αυτό, να το βρούμε. Το 23-54. 23-54. 23-54. Θα το βρω στη συνέχεια. Πετρόλα. Ναι. Πετρόλα, δηλαδή και κλείνει δελτίο. Πετρολέρο, κλείνω δελτίο. Μ' αρέσει. Ναι. Κάτι θα γίνει. Για να δε εκεί τι γίνεται. 23-50 κάτι για ανανέωση εδώ πέρα. Γιάννη, το βρήκε εσύ. Καλά, πες εσύ τι είδες για Ολυμπιακό. Τι είδα για Ολυμπιακό, λοιπόν. Ναι. Καταρχήν να μας πούνε. Ναι. Να βγουν οι Ολυμπιακοί αν έχουν άντερα. Ναι. Σήμερα. Ναι. Να μας πούν τι είδανε. Εγώ θα σε πω. Αν έχουν άντερα οι Ολυμπιακοί σήμερα. Και δεύτερον, να μας πούν οι Παοξίδες. Στο 2-1 πανηγυρίσαν ή αν δαγκώθηκαν. Δαγκωθήκαν εκεί μου στο καφενείο και θα σου πω όλη τη ροή του αγώνα. Πάμε λοιπόν. Καταρχήν, σαν πρόλογο, ναι, σαν επικεφαλίδα θα βάλω, ναι, ο Ολυμπιακός, ναι, έχασε το όνειρό του από την ιδέα του Προέδρου Σόνι και καλά να, ναι, ξεφορτωθεί τον Φορτούνη, φίλε. Για μεταγραφή. Ο Φορτούνης μέσα στο γήπεδο δεν υπήρχε. Ναι. Χώμα. Λοιπόν, ξεκινάει το μάτς. Φυσικά η Μπεσίκτας, πιο γυμνασμένη ομάδα, πιο γρήγορη ομάδα, πιο ανθεκτική ομάδα, μέχρι το 30 τους έχει κάνει κουδούνια. Έχουν βάλει και δύο γκολ. Γίνεται η στραβή μετά. Στραβή λέγοντας καλό για τον Ολυμπιακό να μειώσει σε 2-1. Και για καλή του τύχη, στο ημίχρονο, στο 50, εκεί κολοτρίβεται ο Ρέτσος στον Αμπουμπακάρη και στον Εμπριμέ, τον Μαυρούλη. Και κουνιέται ρε παιδί μου, Αμπουμπακάρη, κάνει μια και καλά αγωνιά και πέφτει ο Ρέτσος κάνω κάτι κουλουτούμπης, κάτι κουρδουκέλι. Έμαθε το μάτι. Ναι, έκανε λίγο κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και. Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος οι κόκκινοι. Κλέψανε λίγο και από το πάγκο, λίγο χαρτομάντιλα Μάνεξ, αού αού, τι πήρανε την κόκκινη. Τα πρόλαβε στα Μάνεξ. Ναι, βέβαια. Ναι. Τι πήρανε την κόκκινη. Τι πήρανε και λένε τώρα, ρε φίλε, εκεί που ο Ολυμπιακός έλεγε λες το θαύμα, άρχισαν να πιστεύουν ότι θα περάσουν κιόλα. Αλλά τι γίνεται.
Περιμένει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού από αυτόν τον Βούζα να κάνει την εξής απλή μαγική κίνηση, Κώστα. Μάλιστα. Να σηκώσει το νούμερο 7 για αλλαγή ο τέταρτος διαιτητής, να φύγει ο Φουρτούνης από το γήπεδο, να πάει ο Μανθάτης στη θέση του και να βάλει εκεί που ήταν να βάλει το Σεμπά. Αυτή ήταν η απλή αλλαγή και είχε ελπίδα στον ήλιο να μην σου πει ότι πότε περνούσε κιόλα. Δεν είχε τάντερα να το κάνει. Ναι, γιατί ο πρόεδρος, από ό,τι βλέπω, θέλει να τον πουλήσει. Να τον ξεφορτωθεί. Σώνει και καλά. Ναι. Ίσως αυτό πληρώνει σήμερα ο Ολυμπιακός. Ναι. Η επόμενη κίνηση μετά από 10-20 λεπτά που δεν χρειαζόταν κάποιο άλλο χάφ να κουραστεί, ας πούμε, να αλλάξει, ήταν ο Γκαμπιάσο, μπορούσε μάλιστα να βάλει τον Μάρτινς. Και σου έμεινε και μία αλλαγή δώρο, ρε φίλε. Ήταν τόσο απλό το ματς. Το ματσάκι ήταν τόσο απλό. Έβγαζε στο Φορτούνι και έβαζε το Σεμπά μέσα. Αντί να βγάλει το πιτσιρικά του Μανθάτη που έχει πνευμόνια, έχει και κόντρα έβγαλε, και ναι. Θα χωνόταν πίσω από τον Ασαριφάρτ και θα γινόταν. Το Σεμπά τραυματίας και τέτοια, ναι. Ναι. Δηλαδή εκεί το έχασε ο Βούζας. Αλλά δεν πιστεύω να το έχασε ο Βούζας, διότι είχε πάρει μάλλον εντολή. Και η ομάδα κόπηκε στη μέση. Κόπηκε εντελώς. Αφού μέχρι το 75 δεν μπόρεσε να πάρει το μάτς, τελείωσε μετά. Μετά έβγαλε τον άλλο χάρτη, έβγαλε τον Μαρίν. Ήταν και τυχερή, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο. Πήγανε στην πόλη με τον Βούζα και τους πήρανε παρτούζα. Τι να τους κάνεις τώρα. Και ο Κουαρέσμα σε άθλια βλαδιά. Σε άθλια. Κακώς, ναι. Είχαν όλη την ευκαιρία σήμερα να περάσουν, σου λέω δηλαδή. Δεν νομίζω τώρα, να σου πω κάτι. Κι όμως είχαν ελπίδα στον όνειρο για αυτό το πράγμα. Όχι. Τώρα πιστεύω ότι θα το ρίξουν στο Λεάλι. Άκου τώρα. Εντάξει, γι' αυτό στροχιά αλητής ήταν σήμερα. Άκου τώρα. Αυτοί βρίσκουν τρόπο να βρίσκουν θύματα. Τη μια ήταν ο Μπέντο. Την άλλη ήταν οι παίκτες. Την άλλη ήταν το. Σήμερα θα είναι ο Λεάλι. Σήμερα θα είναι ο Λεάλι. Ήδη εγώ στην ένα σπορ που άκουγα, ένα γκολ εκεί και ένα γκολ εδώ, φταίει ο Λεάλι κτλ. Δεύτερο γκολ δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει δεύτερο γκολ αυτό. Θα το ρίξουν στο Λεάλι. Θα πάνε δηλαδή να πάνε την ευθύνη στο άτομο και όχι στην ομάδα. Έτσι. Όχι στο σύνολο, όχι στους παίκτες που φύγαν κτλ. Αυτό. Εγώ καθαρά τοποθετήθηκα. Φταίει ο πρόεδρος για αυτό το πράγμα. Ο πρόεδρος. Έτσι το βλέπω εγώ με αυτό το Φουρτούνι. Δηλαδή δεν μπορεί ο προπονητής να μην το βλέπει καθόλου αυτό. Εμείς το βλέπαμε 3.000 χιλιόμετρα μακριά από την Κωνσταντινούπολη, από την Πεσίκταση εκεί πέρα. Να σου πω κάτι όμως. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει τώρα κι αυτή. Σου λέει Ολυμπιακός είμαστε, ελληνική ομάδα είμαστε. Απαιτήσεις δεν υπάρχουν. Πού να πάμε. Καμιά ομάδα ελληνική δεν έχει προχωρήσει. Πού να πάει. Πού είναι το πρόβλημα ένα βήμα παραπάνω δηλαδή. Και βάζουν να ξαναπαίξει το Φουρτούνι. Δεν ασχολούνται. Εντάξει, αφού δεν ασχολούνται. Φτάσανε Μάρτιος μήνας τώρα. Μάρτιος μήνας. Εδώ η ΑΕΚ έκανε. Πήγε στους 4 της Ευρώπης στο UEFA πριν 40 χρόνια και μας πρίξανε σήμερα να πούμε με το έπος της ΑΕΚ. Πριν 40 χρόνια. Ναι, η επέτειος της ΑΕΚ. Οι άλλοι βγάλανε πριν 8 χρόνια η σφαγή με το σπάθα. Ναι. Κάποια ημερομηνίες όλα είναι σπάθα. Βγάζουν τώρα κάτι ημερομηνίες σαν σήμερα πριν 25 χρόνια. Ναι. Το έγινε σαν το κύπελο του Άρη, αρχίζαν τώρα παλιά. Όχι σαν σήμερα πριν 30 χρόνια. Σαν σήμερα πριν 50 χρόνια, ιστορίες. Τα κουριτσάκια, εγώ πρωτοφύλησα τάδε του μηνός. Ναι. Και τέτοια πράγματα. Ναι, ρε, μεγάλε. Έτσι, δεν γίνονται αυτά. Αμάντια. Είπαμε, λίγο. Στο καφενείο τι λέγανε. Στο καφενείο τίποτα. Μισή παίζανε μπυρί, πάλι δύο τάβλοι και τρεις βρίζανε, να πούμε. Τίποτα, ναι. Δεν το είδα το μάτσο. Δεν ασχολιόταν. Εγώ και άλλοι 4-5 ασχολιόμασταν. Δηλαδή, μετά το 2-0 το γυρίσαν στην πυρίμπα, ρε. Ναι. Το βλέπα, εντάξει. Μόλις έγινε το 2-1 παρατήσανε λίγο, ξέρω εγώ, τις παρτίδες από εδώ. Καλά, ρε, έχω λείπει από το Λίτλ Ρίτσαρντ στα μπουζούκια, λέει. Λίτλ Ρίτσαρντ στα μπουζούκια, τον πήρε, λέει. Έτσι τον άνθρωπο. Έχω λείπει από τα Λίτλ. Τι λέει, ρε. Τι λέει αυτός, ρε. Ρε Χίλι, έχω λείπεις. Το Πρίγιοβιτς πώς τον είδες. Το Πρίγιοβιτς. Έχω λείπεις από τα Λίτλ, λέει. Ναι, ρε. Ναι, Λίτλ. Ναι. Από Λίτλ Ρίτσαρντ θα μπορούσε. Λίτλ το λένε, το Ρίτσαρντ. Μήπως Κίθ Ρίτσαρντ, αλλά όχι, Λίτλ, ε. Λίτλ εγώ εδώ, ρε. Έχω λείπει από τα Λίτλ, έτσι πάει, ρε φίλε. Εντάξει. Το ξέρω εγώ, θα το κάνω μήνυση, ρε Χίλι. Του σκίσουν... στην καρέκλα που κάθεται ο κόκκινο και αρχίζει να σαρδάμ. Δύσκολα. Να σ' αλλάξω καρέκλα. Λίτλ. Έλα, ρε φίλε. Από την άλλη, ρε. Εκ δεξιών. Την άλλη. Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν. Έλα, για το πρίγκιο. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Ποιο θα. Τι. Για να ακούσω. Διάβασε, λέει, τι. Δεν ήρθε τίποτα. Τι. Ποιο μήλο, ρε φίλε. Αυτός ο υπολογιστής λέει ένα τέταρτο να το. Εντάξει, μετά από ένα τέταρτο θα το βρούμε. Δεν έχει έρθει κανένα μήνυμα. Δεν ήρθε ακόμα, ρε φίλε. Κάτσε, μία, εγώ πάω. Κάτσε, το έχουμε εργαλειάρα, νάσα εδώ. Τι εργαλειάρα. Βέβαια. Σόνι και. Να το. Το κόκκινο το θέλω γυμνό, εξόβολο στο περιοδικό. Κοινοφιλία και, και κυνηγεσία. Ναι. Με ένα μήλο στο στόμα. Με ένα μήλο στο στόμα. Τον θέλει. Τι παιδιά. Τον θέλει, τον θέλει. Τι θέλει. Θέλει. Ναι. Το πρίγιο είχε κουσούρι όταν ήρθε, το ξέραμε. Είχε ένα μικρό κουσουράκι. Και με την τούμπα που έφαγε το χτύπησε άσχημα το. Κάτσε ρε φίλε, να σου πω κάτι. Κάτσε, πες μου, αλλά είχε θέμα, ρε φίλε. Δηλαδή,
Είσαι τώρα μια ηλικία. Οι γονείς μας ήταν άλλοι πεθάναν, άλλοι 70 χρονών, 75. Θα ακούσεις. Έπεσε η θεία Σωτηρία, χτύπησε τη κλίδα της. Χτύπησε τη κλίδα. Έπεσε ο θείος Σίμος, ο Σιμολίκος, στραμπούληξε το πόδι. Ναι. Κάτσε τώρα το πόδι. Χτύπησε τη λεκάνη. 84 χρονών. Θεία Σωτηρία 90 χρονών, κρύβει τα 4. Λοιπόν. Θεία Σωτηρία. Γιατί τώρα, πού το πας. Ήταν να παντρευτεί. Έτοιμος είσαι, λέγει. Έκρυψε ένα χρόνο από τον γαμπρό, θύμωσε ο γαμπρός. Δεν παντρεύομαι, λέει. Ναι. Πήγε ο Μηταράς να τον πλακώσει, τον κρατούσαν τα ξαδέρφια. Γιατί είναι ο Μηταράς πάλι που μπλέχτηκε. Την ξαδέρφη του δεν την παντρεύτηκε. Εντάξει, ναι, πάλι ο Μηταράς. 20 χρονών, Μηταράς, 30 η Θεία Σωτηρία. Αυτός ο Μηταράς, χειρότερος από το αλέφαντο είναι, ρε φίλε. Χειρότερος από το αλέφαντο. Τρελός, ρε. Το πλακώσω την κουφάλα, λέει, την παίρνει τη Σωτηρία. Τη Θεία Σωτηρία. Έκρυβε και αυτή ένα χρόνο. Έκρυψε ένα χρόνο. Μόνο που σου έχει Σωτηρία. Τι γινόταν, ρε. Μα το σκίζω, λέει. Έπεσε πατάκιωτα μετά. Έπεσε. Δεν με αφήσανε οι μαλάκι. Δεν με αφήσανε αυτή η Φλόρι, λέει. Να κάνω χουλιάμα. Το πλάκωνε. Ο κανονικά τίποτα. Τι... και τη γλάστρα δώρο. Κύριος. Εξαίρετος κύριος. Εξαίρετος κύριος. Τι κύριος. Λέγε τώρα για τον Πρίγιο που για τη θεία σου. Ο Πρίγιοβιτς. Ναι. Σου παίρνει τηλέφωνο, ξέρω εγώ, ένα συμμαθητή σου. Τι έγινε, ρε εσύ, Αποστόλη. Ναι. Ένα τι έγινε, επέπεσε η μάνα μου, έσπασε τη λεκάνη. Πόρε γάμο το. Τι έγινε, ρε μα τώρα, ναι. Ξέρω εγώ. Έσπασε το, έσπασε το γοφό η μάνα μου. Η γιαγιά μου η Παρασκευούλα έσπασε το ισχύο τη. Ναι. Ναι. Και ο Πρίγιοβιτς. Έσπασε τη κλίδα. Πήρανε δηλαδή αυτοί. Ναι. Δηλαδή αποδεικνύεται ότι τα γάρια είναι. Ναι. Δηλαδή πεθαράς. Γκολτζής. Είναι. Ψηλός. Είναι. Δυνατός. Εύθραυστος. Είναι. Τους έκρυψε, λέει, στο ρεπορτάζ η προηγούμενη ομάδα. Τους έκρυψε, λέει, τους απέκρυψε τον τραυματισμό. Όχι, δεν τους απέκρυψε. Τους τα απέκρυψε, λέει. Εγώ έξω. Πήγε να κάνει, λέει, ανάποδο ψαλίδι, λέει, να πούμε, και σωριάστηκε κάτω στο έδαφος. Αλλά όπως έπεσε με τον νόμο, Έπεσε με τον νόμο, ρε Γιάννη. Ναι. Πώς γίνεται. Και τον κρύψανε, λέει, και τον πουλήσανε. Τον πουλήσανε για κουσουρλί. Σουρλί το βιάζει. Ναι, ρε φίλε. Σαν τη γιαγιά τη Μαρίτσα που την παντρέψανε. Κουτσίνα, πούμε. Έδεσε, λέει, τον κόκαλο. Έδεσε. Σε ποια χώρα ήταν αυτό? Σερβελβετία. Στην Πολωνία. Πολωνία. Η Πολωνία, εσύ φίλε, με 4 ευρώ από αυτόν τις Πολωνέζες. Σε καιρό κρίσης να πούμε. Ναι. Ποια Πολωνία. 3,5 είναι. Ποια Πολωνία. Το μισό ευρώ δώρο είναι η άλλη. Ποια Πολωνία, ρε φίλε. Στη Πολωνία. Έλα, ρε φίλε. Δηλαδή ο Σαββίδης. Πρέπει να νιώθει. Πρέπει να νιώθει θυγμένο. Θυγμένο με πλάνε. Δηλαδή με φέρατε ένα παίχτη. Ο οποίο να πούμε είναι. Κουτομογιά τον κάνανε. Τον κάνανε κουτομογιά. Κουτομογιά. Όταν πέρασε τα εργομετρικά, δεν το πήρα χαμπάρι. Ναι, αλλά το κόκαλο ήταν δεμένο, τον έκανα να χτίνεις. Το κόκαλο. Εργομετρικά δεν φέρνουν τα κόκαλα. Ναι, θα σε πω και κάτι άλλο τώρα. Έρχεσαι τώρα στο Μετρόπολη να δουλέψεις. Δηλαδή αυτός ο Ανδρώνης, πόσες εξετάσεις πρέπει να μας περάσει. Ψυχίατρο, γαστροεντερολόγο. Ζουρλολόγο. Ζουρλολόγο να μας περάσει. Πού να φανταστεί τώρα ότι του δώσαν, ξέρω εγώ, το κατσικά της Πολωνίας. ναι, φίλε. Τι, και αυτός πήγε να κάνει ένα άποδο ψαλίδι. Αφού ξέρει 100 ότι... 100 κιλά, να πούμε, 2 μέτρα ανάποδο ψαλίδι. Αν κάνει ο Πέλκας, να μην πάθει τίποτα. Τι, πήδηξε, λέει, για να μην χτυπήσει τον άλλο τον τερματοφύλακα. Α, πάτα τον. Βρε, πάτα τον. Βρε, δώσ' το μια με την τάπα στο κεφάλι να φύγει. Το κυρπανόβλαχο εκεί πέρα. Άιντε τώρα. Βέβαια, ρε φίλε. Πώς το, Όλσεν, πώς το λέει. Μπρίκιτς, όχι. Ο Μπρίκιτς. Ο Μπρίκιτς. Αυτός που δεν δένει τα κορδόνια. Πού να δες. Χωρίς να λυγίσει πόδια. Πήγε ο άνθρωπος εκεί με κουσούρι στη κλίδα, να πούμε, ναι, και δημιουργεί. Ξέρεις τι λέει ο Ίβιτς στην προπόνηση, τι έλεγε. Ο Άχιλος, πάτα τον. Πάτα τον, μην πηδάς, πάτα τον να μην πέσεις. Πάει. Δεύνα γίνει. Πάει και το κύπελο, πάει και όλα. Όχι, ρε, τι πάει το κύπελο, ρε. Σε παρακαλώ, ρε. Τι κάνει, ρε. Γύρισε από τη μονή σφιγμένο, σου λέει ο άλλος. Τι πάει το κύπελο. Η Πετρολέρο, ρε. Έχει Πετρολέρο, με βάζει τα κομπιούτερ να δω τώρα. Βάλε, ρε, το 23. Ένα σε φάντα σκυλιά. 23-54, ρε. Τι γίνεται αυτό το μάτι. 23-54, θα πατήσω. 23-54. Είναι ικανό να φύγει η διπλό, ρε, αυτό. Okay. Να μην κλείσω δελτίο, ρε. Είναι ικανό να γίνει αστραβό στο μάτι για να μην πληρωθώ, ρε. Διάολε να πούμε. Λοιπόν. Λοιπόν. Ναι. Το έβαλα εκεί, φορτώνει, λέει. 23-50. Ποιο, ρε. 23. Θα το βρω τώρα, 23-54 είναι. 23-53, 23-54. Μήπως είναι αύριο, ρε. Τι έφυξες, ρε. 23-54, Sport Boys Petrolero. Τι λέτε, ρε. Πού είναι αύριο, εδώ πέρα έχει 23-53, Γκένγκ Γάνδη. 23-55 είναι το Άγιαξ Κοπενχάγη. Το 54 πού είναι. Τι, χαμένο είναι δηλαδή. Α, 23-54. Λέει ένας φίλος. Λέει, τι λέει. Λέει ένας φίλος. Για πες.
ευχαριστήθηκα τη Magic Life που έκαναν οι Γάβροι στους Τούρκους. Λέει άλλος, λέει, άρε Γάβροι, σήμερα φάνηκε πόσο λίγος είναι ο κόσμος σας. 50 άτομα ήταν στο κήπεδο της Μπεσικτάς. Μόνο ΠΑΟΚ πρόκρισε στην πόλη με 7.000 κόσμο και ξύλο στους Τουρκαλάδες. Πα, αυτό έχει δίκιο. Ναι. Είχαν πολύ πράγμα. Ο Ζλάταν, πώς τον έκανε εκεί, ο Μουσλίμοβιτς. Γουά. Πιάπιασε το σημάκι, τον κόρο το έκανε ακόντιο. Ταμψάρισα το έκανε. Καλημέρα, θέλω να μου πεις πότε είναι αγώνες στην Καλαμίτσα. Σε πω. Και αν έχει και επαγγελματικούς αγώνες εκείνη την ημέρα. Εφρέμ, από τις ασπρόμαυρες κρινίδες. Στο κλειστό της Καλαμίτσας είναι το Σάββατο. Έχει και pre-game και επαγγελματικά γύρω στις 7 η ώρα. Ναι. 0-1, αυτό που ψάχνουμε. Το 23-54. Ημίχρο 0-1 είναι. Αμά, το έχω μάσο. Κάτσε, ρε, περίμενε. Ημίχρο είναι. Τέλος πάντων, ο φίλος που λέει. Ο φίλος από τις Κρινίδες που λέει είναι στην Καλαμίτσα το Σάββατο. Έχει και επαγγελματικούς αγώνες. Ορίστε. Βολιβία, ρε. Γύρω στις 7 η ώρα ξεκινάνε οι αγώνες. Ναι. Όσοι προσέλθουν εκεί πέρα θα δουν ωραία θεάματα. Θεάματα. Θεάματα θα δουν, ναι. Για να δούμε. Θες να πάμε σε κόσμο. Όπου θες να πάμε. Όχι, θες να δείξουμε. Για Άρη θα μιλήσουμε τίποτα. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα για Άρη, διότι ο Άρης δεν έχει καμία αλλαγή. Έτσι. Τι δεν έχει. Δεν έχει καμία αλλαγή από την προηγούμενη. Λοιπόν, 2-3-1-0. Μέχρι το 60 μπορούν να παίξουν μπάλα, μέχρι εκεί είναι. Τι δηλαδή, αν τα παίξουν μέχρι το 70 κάνα γυμναστική αυτή τη βδομάδα. Τι νομίζεις, τι θα κάνανε δηλαδή παραπάνω. 2-3-1-0-90-90-90. Πώς νιώθουν οι Γάβροι σήμερα. Πώς νιώθουν. Πώς νιώθουν οι Γάβροι σήμερα. Οι Παοξίδες, αν πανηγυρίσαν ή δαγκωθήκανε στο 2-1. Κοίταξε, είναι ορισμένοι οι Παοξίδες που είναι μεγάλη σε ηλικία. Γιατί. Είναι αντιτούρκοι, είναι. Εντάξει, όλοι είναι αντιτούρκοι, ρε παιδί μου. Αλλά εγώ είδα σήμερα πιο πολύ λέγανε. Όχι, λέει να φάει Ολυμπιακός, λέει τόσα να πούμε. Δεν του νοιάζει. Ποιο Αυλονίτης. Ποιο. Ναι, ο Αυλονίτης δεν ήταν. Δεν ήταν ο Αυλονίτης. Θα είχε αλλού σουβλάκια σήμερα, δεν είχε Αυλονίτης. Ναι, όταν παίζει Ολυμπιακός δεν κάνουμε σουβλάκια. Μόνο στη μεγάλη Παοκάρα. Μόνο στη μεγάλη Παοκάρα η γυρακούλα έκανε σουβλάκια να πούμε. Πάμε σε ένα φίλο που περιμένει. Άιντρε που ξεκινήσαμε. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Όποιο πήρε. Και εξόφυλλο τον κόκκινο με μήλο στο στόμα. Και τον άλλο, πώ τον είπε, το κανελάκι κυνήγι φύση ψάρεμα. Κυνήγι φύση ψάρεμα. Κοινοφιλία και κυνηγεσία. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. 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 Καλημέρα κύριε. Εγώ είμαι. Πρώτος πρώτος. Αφού πήρες. Ναι. Ραπ, τι σε συμφαγωθήκατε με τον Πρίγιοβιτς. Να σου πω για τον Πρίγιοβιτς κάτι. Είδες τι κάλτσα είναι ρε. Κάτσε ρε, μας άρεσε ο παίκτης. Άκου να σου πω για το άμα σας το φέραν κουσουρλί. Άκου να σου πω. Σταμάτα να σε πει. Θα μας αφήσεις να σε τελειώσω λίγο. Συγγνώμη, μην ευριάζεις, εντάξει, ναι. Ο Πρίγιοβιτς είχε ένα τραυματισμό στην Πολωνία. Μάλιστα. Ήταν να χειρουργηθεί και δεν χειρουργηθήκε. Μάλιστα. Το περάσαν έτσι με θεραπείες. Θα τον πουλήσαν. Ναι. Μας τον πουλήσανε. Ευχόμαστε τώρα με την επέμβαση να πάει καλά το παιδί και του χρόνου θα βγάζει μάτια. Και το ξέρεις καλά αυτό. Του χρόνου? Ναι. Μέχρι την χρόνου... σεζόν, ναι. Με ποιο θα παίξεις? Εντάξει, ουσιαστικά την έχασε η σεζόν. Ναι, ρε παιδάκι μου, μέχρι του χρόνου με ποιο θα παίξεις εσύ? Τώρα τι θα κάνουμε, αυτούς που έχουμε. Τι? Και ο Αθανασιάδης θα φύγει το καλοκαίρι, από ό,τι λέγεται. Ναι. Με αυτούς που έχεις, τι θα κάνουμε. Δηλαδή δεν σε έπιασε μια θλίψη τώρα που θα παίξει ο Αθανασιάδης? Συναχωριέμαι, θα σου πω κάτι, δεν με πιάσει. Λήψη μπορεί να πάρει και τα... Ξέρω εγώ, μπορεί να... Τι, να σηκωθεί λίγο κι αυτός. Να σηκωθεί. Ναι, δεν ξέρω εδώ εσύ... Από το γεροκομείο πήρε 400 μέτρα σπίτι μπορεί να κάνει αυτός που να σηκωθεί. Τι να... Φέραν ένα καλό παίχτη, φαγωθήκατε. Πήρε το χρήσιμο το πνευματικό τώρα. Τι φαγωθήκαμε ρε φίλε, σιγά. Εντάξει, σεντερφοράρα του χρόνου στην ομάδα. Ρε σεντερφοράρα είναι, θα στρώσει με το χειρουργείο αυτός. Ρε, άντε τώρα, ακούστε τον Απτόπουλο τώρα. Θα πέσει κάτω ένας κοντάψος, θα την ξανασπάσει. Και εσύ μαζί του συμφωνούσες όμως, κοροϊδεύεσαι. Τέλος πάντων, και να σου πω κάτι, είδες το μάτι εσύ, Αριανέ? Πιο πολλά, Αριανέ μου. Δεν είμαι Αριανός. Τι είσαι? Όχι. Για Αριανός με φάνηκες. Όχι. Α, και επειδή έβρισες τον Πρίγιοβιτς γι' αυτό. Ναι. Έλα, ρε, έλεγε, πες ρε. Είδες το Γάβρο, το Γάβρο. Το Γάβρο, ναι, τον είδα, ναι. Δεν έφαγε στο 50 κόκκινη Μπεσίκτα, στο 39 την έφαγε. Ναι. Και είχε μείωση ο Γάβρος και μετά. Στο 39 την έφαγε την κόκκινη. Την κόκκινη στο 39 την έφαγε, στο πρώτο ημίχρονο την έφαγε. Πριν τελειώσει το ημίχρονο εννοείς την έφαγε την κόκκινη. Βέβαια. Σίγουρα. Ναι, ρε. Ναι, ρε, αυτό ρε, λέω, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ρε παιδί μου, σου λέω, ναι, τώρα εγώ. Τέλος πάντων, εγώ που δεν το είδα το ξέρω, τέλος πάντων. Ναι, ρε φίλε. Εγώ ναι, ανησύχησα στο 2-1, γιατί πρόκριση μέσα στην πόλη μόνο ΠΑΟΚ. Ναι, άντε, το ξέρω. Δεν μου λες. Περίμενε ρε. Έλα. Θέλω να μην πεις το 4-1 τι έκανες, την αλήθεια τώρα. Στο 4-1. Ναι. Βασικά στο 3-1, ό,τι έκανα. Καλά, στο 3-1, ναι. Καλά εξηγήθηκες. Στο 3-1 το έκανα. Αλλά πες μου, αν νιώθεις κορόιδο που σε πλασάραν τραυματία παίκτη για center forward. Δεν νιώθω κορόιδο, ραπ. Γιατί είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει, να πούμε, η επέμβαση που έκανε και του χρόνου θα έχω παιχταρά, τελείωσε. Του χρόνου, δηλαδή στο τελικό, ναι, με τον Κλάους θα πάω. Και κύπελο με αυτούς που έχω θα το πάρω. Για χαρά θα το πάρεις το κύπελο, αφού σου είπα ρε. Με αυτούς που έχω θα το πάρω το κύπελο. Χωρίς αυτό το φόρο θα πάρεις κύπελο. Ναι, ρε, θα πάρει.
Άμα θα πάρω, ναι, θα πάρω κύπελο. Εντάξει. Και κάτι λένε ότι μπορεί να γίνει και στο Καπτατζόγλιο, ε. Ναι, άμα. Γιατί να μην γίνει, ρε, να γίνει. Βέβαια. Να γίνει. Βέβαια. Γιατί όλο κάτω θα γίνουν. Άντε, για, και να σου πω και κάτι. Έλα. Δεν γιορτάζω Αγίου πάντων, 18 Ιουνίου γιορτάζω, λέω ότι λέγομαι. 18 Ιουνίου γιορτάζει. Ναι, ναι. Ωραία μέρα γιορτάζει, ρε. Γιατί. Εκεί τη μέρα πέθανε ο πατέρα μου. Εύρε, γρουσού, εσύ, σήμερα. 18 Ιουνίου, Λεόντι. Να συγχωρέτε και τώρα στη γιορτή του, τι να κάνουμε. Στη γιορτή σου πάνω. Έγινε, ρε. Γεια σου, ρε. Γουρσού Λάμα. Γουρσού Λάμα. Γουρσού Λάμα. Επόμενο κύριο, ναι. Κάνε καλό το λάπι για να βάλει το κύπελο παοξί, μην να βάλει την κλειδαριά. Να μην το κλέψει κανένα. Τέρε φίλε. Τι κάνετε, ρε, σε Πανάκο, τι γίνεται. Γεια σου, ρε φίλε. Γεια σου, ρε. Άκου να δει τώρα τι γίνεται. Διέλα, πες. Ο μόνο λόγο που υπολόγιζα τον ΠΑΟΚ ήταν κύριο ποδοσφαίρου για εκτή. Ήταν ο Πρίγιοβιτ. Ήταν ο Πρίγιοβιτ και ο Μιστακίδη. Ναι. Ο ένα τραυματίστηκε, τον άλλο πάρα το φάνε. Οπότε είσαι ευκολάκι, τεράστιο. Εγώ επιμένω Ολυμπιακό ημιτελικά, πάω τελικό. Και... αλλά αν δεν επιμένετε και θέλετε εσείς ημιτελικά, γιατί έτσι μου είπε ο Κουλιανός σήμερα να κάνω το σταυρό μου, λέει, να μην πληρωθώ με το πάω. Γιατί με κέρδισε με ένα γκολ, η μπάλα έχει βγει κανένα μισό μέτρο έξω και κάτω έφαγε τρίπαλο συγκυρισμένο, ήταν για 7 γκολ. Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε αυτό. Ας πληρωθώ μαζί μου τελικά, ρε παιδιά. Πάλι δεν θα δηλαδή, όταν θέλανε να φέρουν τον Ραούχο στον ΠΑΟΚ, λέγανε στον Σαββίδη, αυτός είναι μπεκρής να πούμε, είναι καρτέρης, κοπανάει να πούμε τα ουισκάκια και τα λοιπά, και δεν τον πήρανε. Και λένε να πάρουμε τον παιδαρά τον Πρίγιοβιτς, που του κρύψαν ότι είχε σακατεμένη κλίδα, να πούμε. Ναι, ήταν ή το γυάλινος. Ή το γυάλινος. Ναι, ποδοσφαιριστή, ψάχνουν ή μοντέλο για φωτογράφηση. Τι ψάχνουν. Εγώ αν είχα περιοδικό και λέω ότι θα είχα διευθυντή τον Γρηγόρη το Κόκκινο. Διευθυντή. Όχι πρώτο σελίδο, διευθυντή. Διευθυντή, διευθυντής. Είναι, δεν το έχετε καταλάβει και στο Μετρόπολης, είναι ο ηθήνων νους. Είναι, εάν το Μετρόπολης είναι ένα σώμα ανθρώπινο, η καρδιά του είναι ο Γρηγόρης το Κόκκινο. Αυτό ακριβώς. Η ψυχή, ναι. Αυτό το λέω εγώ εμπεριστατωμένα. Από όλα αυτά που ακούω και από όλα αυτά που δηλαδή, αν ήσουν ο Ανδρώνης, τον έκανε διευθυντή στη θέση του Μπούζου. Στο Μετρόπολης. Ναι, ρε φίλε. Προβλήμ. Και α πω και κάτι άλλο αυτό που λέει για να καταλάβει πόσο τεράστιο είσαι ποδοσφαιρικά. Έχω γύρω στι 6 ώρε ελεύθερε την ημέρα. Ναι. Εκ των οποίων τη μία θα αφιερώσω στο γιο μου. Ναι. 4,5 ώρες κοιμάμαι. Ναι. Και το 1,5 το αφιερώνω σε σένα, ρε φίλε. Θα δω ή ραυτό.gr φάνε. Ή μαρμίτα φάνε. Ή κάτι που δεν το έχω ακούσει στο Μετρόπολη φάνε. Αλλά θέλω να είναι για ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όσο απλά θα θαυμάζω, τι να σου πω, δηλαδή, έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από σένα. Πίστεψε με. Αυτή τη τριετία που κάθομαι και ακούω αυτό που και βλέπω εκπομπές του, έχω μάθει πράγματα στο ποδόσφαιρο που δεν τα έλεγα νωρίτερα. Δηλαδή, ποιο δεν έβαλε τον γκολ, εντάξει, αυτό είναι MVP. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι αυτό MVP. Ναι, το πήγε παραπέρα, ναι. Το πήγε παραπέρα. Στο παιχνίδι ΑΕΚ ΠΑΟΚ, βγαίνει ένα ρόλο και λέει: Δεν έχασε ο ΠΑΟΚ, το κέρδισε η ΑΕΚ, μην μπερδεύεστε. Και τα γκολ τη ΑΕΚ, γιατί λένε: Βάλε τον γκολ το πρώτο λεπτό, ναι, αλλά προήλθε από πίεση του αντιπάλου τον γκολ. Έκανα λάθος. Έκανα λάθος, μην τους ακούτε. Ναι. Λάμα, ναι. Και τέλος αυτό που έχει εκεί τη μαρμίτα με τη μαύρη την μπλούζα, πώς τώρα είναι αυτό, στα δεξιά σου που είναι. Το Γιώργο. Τη μαρμίτα στα δεξιά σου, λέω μια μαύρη μπλούζα. Το Τσόρνταν. Α, αυτός, ναι. Όταν παίρνω στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή, ναι. Θα έρθω να σε επισκεφθώ, ναι. Θα του φέρω μια φωτογραφία του Καζαντζίδη, θα του φέρω και ένα πάω χαρτομάντιλα. Εντάξει, να του τα δώσει για σκουπίδι. Πέρα και τη Ρένα Κουμιώτη μαζί. Βρε, το καραγιώσα. Τι έκανε, τελειώσα, τα τόγα, 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 έλα φίλε. Έλα ρε. Καλό βράδυ. Γεια σου, Αϊκάρα. Ναι, αλλά τον Πρίγιο τον αγόρασε ο ΠΑΟΚ και θα είναι και του χρόνου.
Τον Αραούχο τον πήρανε δανεικό και το καλοκαίρι πάλι θα ψάχνουν παίχτη. Να πάρει κανένα κύπελο όμως πάλι φέτος. Ναι, και τον αγοράσουμε. Τι έγινε. Εντάξει. Γιατί... Ενώ Κωστή που πλάσανε τον Καρντός ως καλός, λέει το βλέπουμε, ο Χούτος έβαλε πιο πολλά γκολ στον Σαρβάιμ. Δίκιο έχει ο φίλος. Εξώφυλλο κόκκινος με το μήλο στο στόμα γυμνός και να φοράει γούνα και να λέει η επικεφαλίδα προσέχω τι τρώω και γυμνάζομαι. Είμαι απόγονος του Μέγα Αλέξανδρου. Καλημέρα στους λαμάδες των FM. Λες αυτός ο Κλάους να κάνει το comeback. Δύσκολα φίλε. Λοιπόν, πάμε Κόμο. Καλημέρα Κόμο. Πάμε φίλε. Έλα. 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 Έλα καλημέρα, τι κάνετε. Σωτήρης από Αθήνα, Παοξής. Παοξής, πες μου αν νιώθεις ότι σου πιάσανε ναι. τον πισινό με τα ακροδάκτυλά τους αυτοί που σου πούλησαν τον Πρίγιοβιτς. Η αλήθεια είναι λίγο ναι. Λίγο ναι. το κολλάκι στο πιάσα. Μάλιστα. Λίγο ναι, λίγο ναι. Λίγο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ζητώ συγγνώμη που λέω όνομα περιοχή και τέτοια. Έχω κολλήσει από την Ασλαμά, από τη Μαρμίτα. Όχι, ρε, καλά, λες, καταλαβαίνω. Λέγε, ρε, λέγε. Κάνω και κι άλλο, κατάλαβες. Λίγο μας τον έχουν πιάσει τον κόλλο, η αλήθεια είναι με τον Πρίγιοβιτς. Άμα δεν ξέραν δηλαδή ότι έχει πρόβλημα ο άνθρωπος και το φέραν εδώ. Μια χαρά είναι ότι. Σας πιάσαν κορόιδο με άλλα λόγια. Έτσι νιώθει. Η αλήθεια είναι ότι μας πιάσανε λίγο κορόιδο και θα λουστούμε όπως ξαναείπα και προχθές τον Κλάους. Τώρα και δεν είναι και τα καλύτερα τα αυτά, έχει ψηθεί κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Άστα να πάνε. Λοιπόν, πήγε στα ανόγια, ρε, τώρα πλάκα. Άστα να πάνε. Λοιπόν, θέλω να πω για τον. Θέλω εξώφυλλο, τη μεγάλη μου καψούρα, το μαλάτο, με μπουρνούζι, χρυσό ρολόι. Λοιπόν, έτσι μια μοχθηρή φωτογραφία με λεφτά, με πίσω με πισίνα και να γράφει πάνω. Δεν πουλάω ασφάλειες σε τουρκικές εταιρείες. Μαλάτος, διότι εγώ είμαι Έλληνας και σε πω. Όσα λεφτά και να μου δώσουν, δεν ακριβώς, τα δίνω. Δεν τα δίνω γιατί το 1840 οι Τούρκοι κάνανε ντους. Κάνανε ντους τη γιαγιά. Τα γιαγιά. Αυτό θέλω για εξοπλού. Το αίμα ερεάφθονο στους όχθες. Λοιπόν, δεν θέλω να πω πολλά σήμερα. Θέλω να πω ότι σας ακούω πάντα. Είσαι ο ένας και μοναδικός άρχοντας της απολύτου διανοήσεως της ποδοσφαιρικής διάνοιας. Εσύ αυτό που λέω. Πώς το είπες αυτό τώρα. Είναι δύσκολο αυτό τώρα. Δεν μπορώ να το επαναλάβω. Ένας και μοναδικός άρχοντας της απολύτου διανοήσεως της ποδοσφαιρικής αναλύσεως. Κωστής Ραπτόπουλος. Λοιπόν, πάω πολύ και τον Στέφανο. Γιατί και εγώ ούτως ή άλλως είμαι βορολαδίτης και εδώ όταν έρχομαι σπίτι για να ερεμήσω σας ακούω και μ' αρέσει αυτό που κάνετε. Αισθάνομαι έτσι καφενείο, αισθάνομαι με κάποιους φίλους παλιά πάνω στην Βόρεια Ελλάδα. Ακούω ναι, το Στεφανάρα. Το χουλιαμά θες τώρα εσύ. Μπάλα, χουλιαμά και καζούρα, όλα μαζί. Αυτά τα ωραία που πετάς μερικές φορές στα σάλια του Ραπτόπουλου και μοκέτα φλοκαστή και τα. Μαλλιαρή μοκέτα, μαύρη κάλτσα. Είναι δικά μας αυτά. Φύγε να πάμε σε 50 δευτερόλεπτα. Φύγε και άκου, φύγε, ναι. Τη διαφημισάρα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στο Τζαρουχά για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 23 10 271 621. Από το 1952 παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πέτα να μαλώ λιχιώτη μετά. Little Richard. Τραγούδι να κάνεις ταξίδι, να είσαι ξύπνιος, να είσαι φραπεδάρα, να μην κοιμηθείς, να είσαι 180 άλογα στο καπό. Να έχεις κερδίσει 5-0 το Ολυμπιακό στη Τούμπα. Και να φεύγεις. Εκεί έτσι. Πάμε στον Κόμο. Καλημέρα. Δευτέρα. Έλα. Καλημέρα Κώστα, από την Αυστραλία, Σίδνη. Από την Αυστραλία. Σίδνη, Αυστραλία. Έλα, τι κάνεις. Έλα. Καλά, είμαι και Λουμπιακάκιας. Ξυπνήσαμε 5 ώρα το πρωί, ναι. ώρα Αυστραλίας. Πήγαμε με τη φίλαθλη του Λουμπιακού, έχουμε ένα σύνδεσμο στο Σίδνη. Ναι. Πήρα 7. Και κλαίνε τα καγκουρό σήμερα εκεί πέρα, Κάνει βροχή αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι, βρέχει αυτή τη στιγμή στο Σίδνη. Ναι. Και είμαστε απογοητευμένοι. Τι είδατε, τι είδατε. Πού ρίχνετε ευθύνη. Λουμπιακό,
Ολυμπιακό αντίπαλο με τον Μπεσίκτας. Το είδαμε το παιχνίδι στο Europa League. Ας τον Μπεσίκτας, τι είδες πες μου. Τι είδες. Τι είδα, ναι. Αμυντικό ήταν χάλια. Ναι. Είχαμε ελπίδες ότι θα κερδίσουμε το παιχνίδι ενάντια με τους Τούρκους. Με κόκκινη κάρτα, γιατί οι Τούρκοι είχαν με κόκκινα και είχαμε ελπίδες. Ρε φίλε, 10 παίκτες αυτοί, 11 εσείς. Ο Φορτούνης μέσα ναι. εκεί πρέπει να δείξει, να πούμε, με ένα χαφ παραπάνω εσύ. Τι να δείξει. Τι είναι αυτός ο Φορτούνης. Τι να δείξει. Χωματίλα. Ναι. Τι είναι αυτός ο Φορτούνης, ρε φίλε. Ναι, αλλά αυτό που μας πείραξε πολύ Κώστα, ότι βάλανε Ζόμπα, Ζόμπα το τραγούδι στο Θεό, στη μουσική του Ζόμπα μόλις. Ζορμπά έβαλαν, Ζόμπα. Ναι, έβαλαν το Ζορμπά. Ποιος μέσα στην Τουρκία. Ναι. Ναι. Κακό αυτό. Γιατί, ναι, Τουρκία, γιατί ρε φίλε. Είναι σαν που λένε οι Τούρκοι μας τρίβουν δημούρι μας Κώστα, ναι. Έτσι το βλέπουμε εμείς. Εσύ δηλαδή θεωρείς τους Τούρκους εχθρούς μας. Ναι, γίνεται εχθρός γιατί είμαι και ποδιακής καταγωγής. Ναι, γι' αυτό. Ναι, ρε, εχθροί είναι. Εχθροί είναι. Ναι, αυτό. Φυσικά εχθροί. Εμένα με κλέψαν οι Έλληνες πάντως. Α, τι λες τώρα, εχθροί είναι οι Τούρκοι, σε παρακαλώ. Σε κλέψαν οι Έλληνες. Σε τι, ναι. είναι, σε τι είναι εχθροί οι Τούρκοι, ρε. Σε τι, σε τι είναι εχθροί οι Τούρκοι. Εξαιρετικά. Τι κάνανε δηλαδή. Τα τελευταία 50 χρόνια τι μας κάνανε οι Τούρκοι δηλαδή. Τίποτα, μας βάζουμε ένα σωρό λεφτά να πληρώνουμε για βενζίνη στο αεροπλάνο, όλο μπαίνουν μέσα να πούμε. Κάτσε ρε φίλε, γιατί είναι και οι Τούρκοι εχθροί μας και δεν είναι οι Έλληνες. Και εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε και τέλειοι Κώστα, να σου πω την αλήθεια. Ρε φίλε, άλλο λέω. Ο Τούρκος ναι, ναι, ναι. εμένα, τα τελευταία 50 ναι. χρόνια τι με έχει κάνει. Τα τελευταία 200. Τι με έχει κάνει. Δεν είχαν κάνει τίποτα, αλλά πώς είναι η ιστορία αυτό με πληγώνει. Το ξέρω ότι σε πληγώνει. Πήγες να παίξεις κατακτητικό ποδόσφαιρο. Ναι. Μπήκες μέσα στην περιοχή, να πούμε, στο Κεμάλ Ατατούρκ. Σε πούλησαν ναι. οι σύμμαχοι. Και... από τους οποίους παίρνεις ναι. λεφτά δανεικά. Και έφαγες τις χιλιές. Και έφαγες τις ξυλιές. Μια χαρά. Βέβαια. Yeah. Δεν είναι. Λοιπόν, αύριο το πρωί φτάνει το αεροπλάνο εκεί πέρα. Να ξέρεις, πήρε μετάθεση ο Λεάλης, η τροχιά του Σίδνεϊ θα είναι, να ξέρεις. Μετάθεση πήρε. Μην το ρίξετε το έργο στο Λεάλη τώρα. Ναι, στην τροχιά εκεί της, του Σίδνεϊ δεν τώρα, είναι. Μην το ρίξετε το έργο στο Λεάλη τώρα. Εντάξει. ναι. Εντάξει. Πάνω Κώστα, χάρηκα που σε μίλησα. Τα χαιρετίζω όντως τον Γρηγόρη Κόκκινο με ήρεμα, γιατί σε ακούω κάθε έτσι, κάθε, θα του δώσουμε όλα βράδυ. Εκεί. Ναι. Ναι, Κώστα, κάθε βράδυ σε ακούμε. Η ώρα αυτή είναι περίπου 11 ώρα το βράδυ, ναι. αλλά σε ακούω με τον Κόκκινο. Αλλά πάντως, Κώστα, είσαι καταπληκτικός εκφωνητής. Και εσύ και ο Γρηγόρης και πάντα μαζί σε ενημέρωση. Δεν μου λες, όταν είμαστε με τον Γρηγόρη το μεσημέρι, τι ώρα είστε εσείς εκεί, τι ώρα μας ακούτε. 11 ώρα το βράδυ. Ζάχαρη. Ζάχαρη, με ποτό αυτή μας ακούει. Ναι, αλλά Κώστα, όταν αλλάζει η ώρα, πες ότι πάμε εμείς μια ώρα πίσω, χειμουνιάτικη ώρα, ώρα σύντη, ναι. είναι η κατάλληλη ώρα για μας. Είναι περίπου 9 ώρα το βράδυ. Ζάχαρη με μέρη. Πολύ καλά. Βέβαια. Εκεί στο Σίδνεϊ ναι. έχετε ραδιόφωνα. Έχετε ελληνικά ραδιόφωνα. Τοπικά ραδιόφωνα. Εγώ το ακούω μέσα στο κινητό, ναι. Κώστα. Τοπικά ραδιόφωνα, Σίδνεϊ, ελληνικά ραδιόφωνα έχετε. Ναι, έχουμε δύο σταθμούς έχουμε. Ά. Τοπικά. Φύγαμε να ξέρεις τραπτό. Ναι. Εκεί θα πάμε να κάνουμε κουμπές. Ναι. Κράτα τηλέφωνα. Κράτα ναι. τηλέφωνα και θέσεις. Κράτα. Ναι, και πάνω σε έχουμε και ελληνικά κανάλια, τα βλέπουμε και εμείς. Κράτα μπορεί από κοντά να γνωριστούμε. Κράτα εσύ. Τρεις μήνες το ταξίδι. Φίλε, ναι. σε χαιρετούμε. Δώσε χαιρετίσματα στα Καγκαρού. Καλό πρόμο, καλή δύναμη. Γεια σου, φίλε. Κοίτα, πήρε την προφορά. Σου, την, και... ναι. Ωραίος, ρε φίλε. Ναι. Ας πάρει την προφορά σου, πάρει και τα πετροδόλαρα. Και ας πάρω και την προφορά, φίλε. Πάμε. Πάμε στον επόμενο πετροδόλαρο. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, γεια σου, Μαγκού. Έλα, φίλε. Καμπάνα είσαι. Από το Καναδά. Όχι, σοβαρά. Ναι. Ωραία, ένα Αυστραλία, άλλο Καναδά, ρε μάγκα. Είδε τι κάνει το Ιντερνετ. Τι έχει κάνει, ρε Ραπτόπουλε εδώ το πέρα. Ιντερνετ, εγώ τι κάνω. Από την Κλεάνθο θα πάρει. Πριν 10 χρόνια δεν μα άκουγε κανένα. Λέγε, φίλε από το Καναδά, λέγε. Λέγε. Ναι, ήρθα τη Σάρκε να δω από το Καναδά. Ναι. Πάω, Ξάρκε. Ναι. Και αυτά που είδα που κάνανε οι σεκιουριτάδε που δεν φορούσαν τη στολή, ποιοι είναι αυτοί. Πάω, Ξάρκε, εδώ στην Τουμπά. Στάσου, πού, εκεί, εδώ. Πού. Κώστα. Δεν κατάλαβα, πάρ' το πάλι, λέγε. Αυτοί που είναι με τα πολιτικά που χτυπάνε τον κόσμο, που μπαίνει μέσα. Ποιοι είναι αυτοί. Στη Τουμπά. Ναι. Έγινε τέτοιο σκηνικό εδώ στη Τουμπά. Στην Αγγλία κάθονται μπροστά σου. Δεν... ή κάθονται κάτω. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Τι δεν άκουσες κάτι τέτοιο.
Δεν τα βλέπεις. Όποιος μπαίνει μέσα στο γήπεδο μπαίνουν πέντε μεταπολιτικά και καλά είναι οι ταΐδες. Τι, ασχετωθούμε αναμεταξύ μας στο γήπεδο, Ομάρ. Δηλαδή, αυτοί που μπαίνουν μέσα μετά, τι είναι δηλαδή, φιλαθλοί. Όχι, του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ τους πληρώνει. Παλιοί που πηγαίναμε εκδρομές παλιά, μια φορά και ένα καιρό. Τους ξέρω, που είχαν και συνδέσμους. Ναι, δεν το έχω ξανακούσει. Και αυτούς γιατί τους έβαλε ο Σαββίδης. Πού τους έβαλε. Για να μας χτυπάνε. Σε ποια θύρα είναι αυτό. Παινί, επειδή είπε και ο άλλος καμπλωμένος να πάει να πάρει μια φανέλα να τους πάνε το χέρι. Πού μπήκες. Αυτό γιατί δεν τα λέτε. Στάσου. Πού μπήκες. Που μπήκε στο γήπεδο μέσα. Με τη σάρκια. Πώς θα σένα. Πώς θα μπεις μέσα στο γήπεδο. Σε ποια θύρα έγινε αυτό. Με φόρμες. Εντάξει. Το πιάσαν, το πήγανε εκεί πέρα κοντά στη φυσούρα, το βάλανε μέσα και το σπάτανε το χέρι. Ποιοι είναι αυτοί. Μισό λεπτό. Αυτοί που κάνανε επεισόδια. Στάσου ρε φίλε. Πήδηξες εσύ τα κάγκελα. Κάτσε ρε φίλε. Πήδηξε τα κάγκελα. Γιατί κάνονται όρθιοι και προκαλούνε. Ρε φίλε, σταμάτα ρε φίλε, έπιες δύο ποτήρια τώρα. Τόσο πολύ. Σταμάτα ρε φίλε. Εμένα άκου φίλε, άκουσέ με. Μ' ακούς. Στην Αγγλία ρε φίλε, όσο κύριε. Άντε κα... Άντε να μη σου πω καμιά κουβέντα βραδιάτικα. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτός ήταν του Καναδά τώρα. Ήπιες δύο μπουκάλια κρασί τώρα από τον Καναδά. Καλά τον κάνα και το σπάσω στο ξύλο που μπήκε μέσα στο γήπεδο. Έλα, Κώστα, εγώ. Εγώ του πήγα και τον πόδι. Ναι, τώρα με κάνει ένα ζημιά τώρα σε ευρωπαϊκό γήπεδο. Όχι, χάσε με τώρα. Στραβωστό, πήγε μέσα στο γήπεδο. Πήγε κάτι μαλαματίνο τώρα. Ναι. Καλά τον κάνει. Άιτε τώρα. Καλά κάνει ο Σαββίδης και προσέχει την περιουσία του, ρε φίλε. Καλά κάνει. Πάμε. Λαϊκισμοί τώρα. Έλα τώρα. Ναι. Μ' ακούς. Σ' ακούμε, ναι. Αμπουμπακάρ. Από Κωνσταντινούπολη παίρνω. Αμπουμπακάρ. Είσαι Αμπουμπακάρ. Κώστα, μ' ακούς. Σ' ακούω, φίλε. Αν μιλήσεις, θα σ' ακούω. Κάτι γίνεται σήμερα. Ναι, κάτι. Κάτι περίεργα αυτά. Ναι. Λέγε, φίλε. Έτοιμος. Ο Αμπουμπακάρ είναι. Ναι. Ναι, είσαι ο Μπουμπακάρ, τι θες. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ήταν ο Μπουμπακάρ. Πάμε. Χάιδευε το Ρέντζο. Πάμε. Καλημέρα. 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 Ωραίος φαίνεται αυτός. Από τον Μπεσίκτας Κλαμπ παίρνω. Από τον Μπεσίκτας παίρνω. Εσύ δεν είσαι ο Μπουμπακάρ. Όχι, τρελαμένη κυλιώτα. Έλα, κάτι καζούρα. Λέγε. Τρεις μέρες εκπομπή ακούω. Τρεις διαφορετικές εκπομπές είχα αυτό το παλικάρι. Είστε απίστευτοι. Ναι. Τη μία σοβαρά με τον γιατρό, έτσι μετά τρεις μαζί εκεί, πια πάλι η εκπομπή διαφορετική. Σήμερα είστε του καβαλέ. Ό,τι θες κάνουμε εδώ. Ναι, βέβαια. Κόκκινε. Μάλιστα. Τι σε λέει ο κόκκινος, λέω. Ο κόκκινος τι λέει για τον, πώς το λένε, για τον Πρέλεβης. Καντέμισε, έλεγε τον Ιμπ. Και ο Πρέλεβης, ποιος κόκκινος. Και εσύ με δεσμένος. Ο δικός σου, ρε. Και εσύ έχεις λέγε... χέρι, πάει να θεμάσαι. Κάτι... σήμερα σου είπε. Το μεσημέρι, ναι. Έχει καζούρα. Ο κόκκινος. Ναι. Ο κόκκινος επειδή είναι πλατυπόδης. Άκουγα. Είχε κυλαράς πλατυπόδης και κουφός. νομίζει ότι είναι γουρλής και οι άλλοι είναι καντέμιδες. Άκου τώρα. Έχει καταστρέψει 6 αυτοκίνητα. Τα έχει διαλύσει. Πάτησε την πλατυπόδα του στο Καφτατζόγλιο. Πήγε έπαιξε ο Ερακλής με την τρίγλια. Πρόσεξε να δεις τώρα. Σε όποιο μαγαζί έχει πάει, έχει κλείσει. Πήγαινε σε ένα καφενείο κάτω στη Βασιλέως Γεωργίου, μαχαιρώθηκαν τα αφεντικό, ένας μαχαίρωσε τον άλλον. Ήταν και συνέτερος ένα. Ήταν συνέτερος, ναι. Και μιλάει αυτός για κατεμιά τώρα. Μιλάει αυτός για κατεμιά. Ναι. Έλα, εντάξει. Το παιδί, ας σας ακούω που λέτε, δεν τους το φέρανε τους παοξίδες στο Πρίγιοβιτς, παιδαράς. Γκολτζής, ωραία. Κουσουρλί το φέρανε. Έλα ρε κόκκινε. Δηλαδή τι να κάνει, να κοιτάνε και τη μύτη του άμα είναι καλή και το αυτό του μήπως έχει τίποτα δηλαδή. Εσύ τώρα πάει να πάρεις ένα αμάξι. Αμάξι. Μεταγυρισμένο. Τη μηχανή. 8.000 ευρώ. Δεν θα πας στο πετμεζάντον τότε να πεις ρε παιδί μου κοίτα από κάτω, σαπίλες μην έχει. Σήκωσέ το. Σήκωσέ το από κάτω. Δεν σου σας είμαι κανένα γαζίνι. Είναι η μηχανή δική του, την έχει κλέψει από πουθενά. Ταιριάζει ξέρω εγώ το νούμερο του κινητήρα με αυτό εδώ. Δεν θα το δεις. Θα το δεις, αλλά άμα πάει να ανοίξει την πόρτα δηλαδή, και θα πάει να πάρεις μια γυναίκα. Δεν αδείς, ξέρω εγώ, έχουν πάθει καρδιές τα σόγια της. Να κάνεις κανένα παιδί, αυγή καρδιοπαθής. Ναι. Ξέρω εγώ,
Α, ξέρω εγώ. Έχει, ξέρω εγώ, καμιά μούρλα. Καμιά τρέλα, ξέρω εγώ. Κάτι τρελοκομείο. Θα την ψάξει, θα σε ψάξει και τα λοιπά. Σε παίρνει, τι παίρνει ο άλλο. Ναι, δεν κοιτάξει να πούμε. Δεν κοιτάξει να πούμε. Κώστα Παταβούκα τη Γρουσουζιά. Θα πα να αγοράσει ένα σπίτι. Δεν θα δει δίπλα ποιο μένει, μήπω είναι τίποτα, ξέρω εγώ, ναρκωμανή. Κάνα ψυχοπαθή. Κάνα τρελό, κάνα αυτό, ξέρω εγώ. Άμα έχει καμιά αλάνα από πίσω, τα μπαλκόνια είναι ψηλά, είναι χαμηλά, μην πέσει το παιδί από τον μπαλκόνι. Το πρίγιο που τον πήρατε, τον ελέγξατε, ρε. Πάτσε στο κουμπί να δει μια αξονική τι έχει εκεί μέσα. Καλά που πήρα, καλά που πήρα και μιλά, ρε. Καλά δεν μίλησα καθόλου. Όχι, το. Πώ. Λοιπόν, πάμε. Δεν μίλησα καθόλου, ρε. Πε. Λοιπόν, σου δίνω 1,5 λεπτό να πεις ό,τι θες. Ό,τι θες. Τον κλείνω λοιπόν, τώρα. Θέλω να χαιρετήσω τον Γιάννη τον Χιλβητήδη. Ναι. Να του πεις. Ακούει τώρα, δεν ακούει. Βέβαια. Όταν φεύγετε, ρε παιδιά, πρώτο τραγούδι εδώ και 3 μέρες, τέρμα καψούρα. Ναι. Ούτε εγώ που ήμουν δισκοπόλης και από τους πιο παλιούς στην Ελλάδα. Δισκοπόλη. Ναι, ρε. 20, τους μεγαλύτερους στη Βόρεια Ελλάδα. Σοβαρά. Βέβαια. Με τον Γιάννη Σιέρο, Λάμπης από Ξάνθη με. Ο Λάμπης από Ξάνθη. Ναι, ναι, ναι. Μωρέ, με κάνει, ξέρετε, έκανε αλλά... λεφτά ο Λάμπης από τη Ξάνθη, να πούμε. Ναι. Τα έκανες, και... τσουβαλάκι τα έκανες. Άκουσε. Ακούω. Μπάρε. Το μαγαζί το άρεξα, ρε. Ποιος έμπλεξε με αυτά λεφτά, δεν μάζει. Ποιος έκοψε, τα ακούσε τα μαγαζί. Πάντα να πούμε. Άκουσε. Είσαι από την Καβάλα. Εγώ όχι. Είπες κάτι για δύο περιοχές Καβάλας, δεν είναι? Όχι, επειδή γίνονται κάτι αγώνες πυγμαχίας, πολεμικές τέχνες. Στην Καλαμίτσα γίνονται, Σαββάτο. Στην Καλαμίτσα. Ναι, ξέρω, ξέρω, αλλά λέω από εκεί θα είναι το. Πού είναι η Καλαμίτσα, ρε? Έξω από την Καβάλα. Έξω πριν πώς το κατεβαίνει στο νοσοκομείο, το καινούριο. Πιο ψηλά που είναι. Ναι, ψηλά, κατεβαίνοντας προς δεύτερη στροφή μέσα, εκεί πέρα είναι. Κατεβαίνοντας. Προς το. Εκεί στην ψαρά. Στην τέτοια είναι που βγαίνουν τα ψαράδικα. Ρε. Ψαράδικα. Μπράβο. Αχανάτος. Ποια ψαράδικα, ρε, του Καραπουριώτη εκεί πέρα, πια. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Εχθιόσκαλα, ρε. Εχθιόσκαλα. Α, κάπου εκεί είναι. Στα φύση. Τέλος πάντων. Κάτι Σολομό ή Καβάλα. Για θα πάω να φάμε. Ναι. Σας ακούω να είστε γεροί, δυνατοί και να είστε πάντα έτσι. Γερός να είσαι να μας ακούσει και εμείς το ίδιο. Έτσι. Έγινε πάλι καλά. Ευχαριστίες. Το τι είναι. Παλάνες. Ψάχνω να βρω μια διέξοδο. Ένα σημείο επαφής. Σημείο ζωής. Ψάχνω να βρω τα χρόνια μου τα παιδικά που είχα δώσει δανεικά στον χρόνο αυτόν τον πιστωτή, τον εμπρίστη που τα χρόνια μου έχει κάψει. Ας πάει εκεί να δώσει, 4 θα πάρει, 4. Τι σαν δύο καβρό, 4 πεσίκτα. Εντάξει, εγώ μη μου με τι κακό. Δηλαδή το Μητσικό θα πώ κάνει. Ναι. Εγώ να μην κάνω. Κάνε ρε. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Έλα. Η ακουστική δεν μ' αρέσει. Πώ θα το κάνω. Δεν κοστάει. Τερζικό. Ναι. Μ' αρέσει ο Τερζή. Ωραίο ο Τερζή. Τον αγαπάω. Αϊδώνη. Αϊδονάρα. Ναι. Μελωδικότατο. Μελωδικό. Γραμμέ είναι ελεύθερε. Καθάρματα. Καθάρματα. Μα του καλά τι έριξε όλε. Κάνα Ολυμπιακό δεν άκουσα να βγαίνει. Τι έγινε, στα λαγούμια μπήκατε, κοτάρες. Καλημέρα, φίλε. Έβαλε αυτό το καρά να πούμε, πάραφι γραμμές. Πάλι τα καθάρισε. Του λαμάρε. Είσαι ένα. Έλα, ρε φίλε. Ποιο έμεινε στη γραμμή. Ναι, καλημέρα. Α, καλημέρα, υπάρχει, φίλε. Υπάρχει, ωραίο. Καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο από Κάστρα, πήρε και χθες. Τι λέει. Μια χαρά, φίλε. Ωραίο. Λοιπόν, δεν είναι το Ολυμπιακό, είναι αλήθεια. Αλλά αυτό που πιστεύω είναι ότι όσο θα περνούσε πάω, καλύτερο θα περνούσε και Ολυμπιακό. Μην ψεμιλάμε βλακίε τώρα. Τάξε. Κάτσε, ρε φίλε, δηλαδή. Δεν πιστεύω, εντάξει. Τώρα μου είπε ο Πάκο Χισάλ και ο Ολυμπιακό Μπεσίκτα. Ναι. Στο ίδιο του βάλει μα, δεν περίμενα να περάσουμε ούτε. Εντάξει, αυτή είναι η δυναμική τώρα. Εσύ τι πιστεύει τώρα, ότι ήταν στόχο του Ολυμπιακού ή του Πάκου να περάσουν τη Σάλκια και την Μπεσίκτα? Στόχο δεν ήταν με τίποτα. Ήσαι λοιπόν, για να προμηθειάζεται ο κόσμο. 4 έφαγε ο ένα, 3 έφαγε ο άλλο. Αυτέ είναι οι δυνατότητε. Ναι, σίγουρα. Πού να πάνε αυτοί τώρα, εντάξει. Παράλογο. Και εκεί που πήγαν, εντάξει, λε. Ο Μαδούλε είναι για την Ευρώπη. Ο Πάο και ο Ολυμπιακό. Ο Μαδούλε είναι. Γελάει ο κόσμο. Ναι. Ποιο Ολυμπιακό στην Ευρώπη, ποιο Πάο. Ποιο Πάο. Εντάξει, μέχρι τώρα μπορεί να πάει από εκεί και πέρα, δεν ήταν παραπάνω. Λοιπόν, τι λέμε, λέμε χασμό. Πού να πάνε. Ναι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον αγώνα με Πανιόνιο. Εντάξει, μπροστά τώρα δεν πιστεύω τώρα για να βάλει Αθανασία. Δεν θέλω μάλλον. Δεν πρέπει να μπει. Είσαι ο Ήβη, φίλε. Ε? Είσαι ο Ήβιτς, είναι 1 και 18 κάθεσε στο σπίτι, στο πανόραμα που μένει ναι. Το παλικάρι. Ναι.
Δεν σε πιάνει ύπνος σήμερα. Με πού τίποτα. Να τον πιάσει. Δεν το πιάνει ύπνος. Δεν τον πιάνει. Θα γυρνάει από το ένα από το μαξιλάρι, θα πηγαίνει στο άλλο το μαξιλάρι, θα σηκώνεται, καπνίζει, δεν ξέρω. Όφα, μάλλον. Πηγαίνει στο μπαλκόνι. Ποιο να βάλω τώρα σέντερ. Όφα, φτιάχνει τώρα. Να βάλω τον Κουλούρι, του Νταμπάνα. Πρατυποδία. Να βάλω τον Κλάους. Αυτό έχει ψυχολογικά το γυρίξει το Θεό. Με κουμπουσκίνη γυρνάει αυτό το παιδί. Άμα δει τον άλλο να πηγαίνει εκεί να στου παπάδε, α το ξέχασε. Τι γίνεται τώρα. Ξέχασε τώρα. Άμα το δει να πάει σε παπάδε εκεί και να ψάχνει να βρει τη λύση με το πρόβλημα στο Θεό, καθάρισε. Λε να βάλω κανένα. Ενρίκε όμω, λε το πει. Ενρίκε. Ναι, τον Ενρίκε να βάλω. Ναι, αλλά το Ενρίκε. Το Ενρίκε είναι ένα μόνο που μπορεί στο ένα με έναν να χτυπήσει μπακ. Να το χαραμίσω. Ο ρόμβο, φίλε. Μόνο με το ρόμβο, μόνο με το ρόμβο θα πήγαινα εγώ με Πέλκα Ενρίκε. Μάλιστα. Ούτε Πέλκα τον Κουλούρι θα βάζα μέσα, ούτε τον Αθανασιάδη θα βάζα μέσα. Ευχαριστώ πολύ στον πάγκο. Δεύτερο φόρο ο Πέλκας μαζί με τον Ενρίκε. Κάνιας, Τσίμιροτ, Μιστακίδης, Τριάδα. Διάλεξε ποιο δεκάρι θέλεις. Δύο έχεις. Θέλεις Μπίζες Βαρ. Τρία χάφ από πίσω. Θεσουάρντα, τρία χαφ από πίσω. Βάρτα θέλει αυτό. Θεσουάρντα. Θεσάκοφ, πιο αμυντικό στυλ. Να πάρει και μπόδι. Βάλτον, τι με νοιάζει εμένα. Εγώ θα έχω, λέω, Βατσένα, Μάτο 2. Πέλκα 3. Βάρτα 4. Ενρίκε 5. Κρέσπο δεν έχουμε άλλη επιλογή πίσω. Πώ είπε. Λέω πίσω έχουμε μόνο Κρέσπο Βαρέλα. Άλλη επιλογή δεν νομίζω να έχουμε. Μόνο Πούγκουρα. Ποιο Πούγκουρα, μόνο το παιδί ακόμα είναι ακόμα ένα τιμό το παιδί. Εντάξει, μπορεί. Να τον βάλει εγώ να πιο χαλαρό να πάρει καμιά ευκαιρία. Εντάξει. Πρέπει όμω να το βάλει και αυτό το παιδάκι. Μεγάλο είναι. Δε ρε Ιβιτ, πιο πέρα λίγο τι κάνει ο Χιμένεθ. Δίνει το Μάνταλο τρία χαφ από πίσω. Τρία χαφ. Δίνει τον Βράνιε ταχύτητα κάτω χαμηλά. Σε έχει τον Κρέσπο. Τον πέταξε στη γραμμή. Δεν πειράζει, έκανε λάθο. Του βγήκε όμω με τον Ολυμπιακό. Άμα πάει ο ΠΑΟΚ με Κλάους Φορ και πλευροκοπήσεις, δύσκολο το κόβω το έργο. Δύσκολο, ε. Ναι, με τίποτα, δε. Ναι, αλλά έχει τα μηχανάκια αυτός ο Πανιώνιος τώρα. Έχει τα μηχανάκια. Έχει είναι και τα οτογιά. Δεν ναι. Το είπαμε γεια. Παίζει εκεί το σιόπι κορμπογιά. Ναι, γεια. Έχει εκεί τη μασούδια από τα πλάγια. Ναι. Είναι δύσκολα εκεί τώρα. Έχω πολλά μηνύματα. Πρέπει να βρει μια αλχημία. Πότε θα βγει ο κύριος από την Καστέλα με τον παππού. Που κέρασαν μπακλαβά με θέα το Βόσπορο τα Τουρκάκια. Στο Τζουκλουκούμ στην Ισταμπούλ τώρα τώρα. Δεν μπορούν, θα βγουν σε λίγο. Το Τζουκλουκούμ και το Καζάν Τιπί τώρα. Έχει. Είσαι δύσκολα τώρα με το Πανιόνιο, γι' αυτό σου λέω τώρα. Έχει τα κοντά. Δεν παίξει ο Θανασιάδης, εγώ πιστεύω πραγματικά μπορεί να είναι υπερβολικό, αλλά αυτό νομίζω είναι η λύση. Να μην παίξει και βγαίνει τίποτα μπροστά. Μπορεί εκεί πέρα, εκεί στα Ανόγια, εκεί ο πνευματικό να τον έδωσε τη φώτιση και να αρχίσει να παστελώνει τώρα. Πού ξέρει. Στα Ανόγια. Βέβαια, αφού εκεί πήγε το παιδί. Δεν παίζει και ο Ρισβάνης από την άλλη μεριά. Εντάξει. Καλό για τον Πάο. Εντάξει. Θα δούμε. Bye. Πήρε την αεροπλανέτα και έφτασε κάτω Κρήτη. Εξώφυλλο θέλω Μαλάτο με Τζόρνταν. Ο Μαλάτο με κουστούμι και ο Τζόρνταν με σορτσάκι παντόβλα δίχαλο. Με την τρίχα στην πλάτη και ατάκα ο Μαλάτος στον Τζόρνταν. Να σε μας ρε καημένε. Ένα μάτς ρε και έκλεινες δελτίο. Ρε καλά σε λέω εγώ μαλλιαρή μοκέτα. Τελευταίο μάτς φύγες είδες. Ένα τέταρτο με 10 παίχτες. Κάτσε ρε ποιος παίζει με 10 παίχτες. Εμείς. Εμείς παίζουμε με 10 παίχτες ναι. Πώς θα γυρίσει ρε γυλίτη αυτό το μάτς. Μόνο η Μπαρτσελόνα το γυρνάει αυτό με την Παρή. Όχι ρε γαμώτο, μεγάλη στεναχώρια λέω από το P339. Σκασμένος είμαι, απεκλείστη ο πρωταθλητής της χώρας μας. Η ομάδα του Μαρινάκη, του Κόκαλη, του Κυρσάβα, του Καράπαπα. Με 10 και οι δύο. Με 10 και οι δύο, αλλά για όπως είπε και ο Αλεξανδρής, δεν διστάζουν να κλέψουν ακόμα και τα παιδιά τους για να πάρουν τίτλους. Αυτοί που βρίζουν την πόλη, τη γειτονιά μου, που με βάφτσαν Βούλγαρο, έχασε και βαθμούς η Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Κρίμα και πάλι κρίμα για τον τρομπόνι. Ναι. Λέω 339. Είναι ευαίσθητος, τον είπε. Ήρθε μήνυμα από το κοντό και τον Πολυβόλο. Ακούνε λέει. Και γελάνε και κλαίνε λέει. Χαιρετίσματα στον εξωτικό κουκλουτζά. Στο West Side. Οι Ινδιάνοι. Ναι, η Μάρσο Άρης και τα συναφή. Τι Ινδιάνοι είναι. Αύριο θα έρθουν οι Ολλανδοί. Αύριο θα έρθουν οι Ολλανδοί κάτω εκεί στην Κρήτη να πούμε εκεί Πολυβόλα στο δάσκαλο. Πολυβόλα είναι τίποτα σαβούρες. Θηριά είναι τάγκ, τα είδες αυτά. Ήρθε και εδώ ένα τάγκ μια φορά και έχασε με νοκάουτ το κεντρικό. Άσε το κουστό για τον ξανθό του Ντελίγκλερ, είναι προπονηταρά, μεγάλο. Να δούμε. Είναι... Να μας μάθει καμία τεχνική κίνηση. Τι σε μάθει, κλουτσιάκι και κουρταφείο είσαι από αυτά. Πάμε. Πάμε κύριε, καλημέρα. Πέφτουν οι γραμμές λέει. Να, γέμισαν οι γραμμές, γέμισαν. Καλημέρα κύριε. Ορίστε κύριε. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Γεια σου παιδί. Βγήκα και εγώ μια βόλτα με την κοπέλα να πιούμε ένα ποτάκι.
Πέμπτη σήμερα, να ξέρετε, είναι και η κόντα στο IKEA. Και έφυγε η κοπέλα. Ορίστε. Έφυγε η κοπέλα. Δεν έφυγε. Φωνάζαν το άλλο, το τρίτο, το μεγάλο. Μου λέει, Νίκο, υπάρχει και τρίτο. κάτσε λίγο ακόμα, θα ακούσαμε και τίποτα ακόμα. Εσύ πας με τους γέρους στο IKEA που κεντρώ φθηνό πρωινό, ρε. Ή το βράδυ πήγες εκεί. Τώρα εκεί έχει κόντρεση, λέει, ρε, με τα μάξια. Ακόντρεση. Έλα να δεις, ρε, ας τα παιδιά να βγάλουν την τρέλα τους, μόνο να μην έχουμε τίποτα. Αλλά έχουν τρέλα μεγάλη, ωραία. Και είναι κανένα λάστιχο εκεί πέρα, καμιά γαζιά και τέτοια. Κάθε Πέμπτη, ρε παιδιά, δεν το ξέρετε το πρόγραμμα. Ξέρουμε, ρε παιδί μου, εντάξει, απλά δεν τα λέμε για να μην τους χαλάνε οι άλλοι, ρε. Και άλλοι τα ξέρουν. Να τους χαλάνε, άμα είναι να γλιτώσουν, να τους χαλάσουν, να μην τους γράφουν, μονάχα και τους κυνηγάνε. Ναι, αυτό, με εκεί κινητή. Ναι. Και μετά τέσσερα, και μου λέει και τέταρτο και τέταρτο, μπορεί και πέμπτο. Εσύ χάρηκες. Τι χάρηκες. Παοξής είσαι. Όχι, γάβρος είμαι. Γιατί έχεις πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Γιατί είσαι, ρε φίλε, επιθετικός. Άμα είχα πρόβλημα, θα σου ρίχνα κανένα μπινελίκι. Γιατί, άμα έχω πρόβλημα, θα το ξέρεις. Γιατί. Εντάξει, γιατί, εντάξει, χαρήκατε όλοι επάνω. Εγώ γιατί να χαρώ και να στεναχωρηθώ, ρε φίλε. Τι με νοιάζει εμένα. Είσαι δολοπλόκος, γουστάρεις να γίνεται τον μπέρδεμα. Άμα είναι ένα... θα το γερνούσε αλλιώς. Αλλά σε παραδέχομαι σε ένα, ρε φίλε. Όταν προκρίθηκε η Μπαρτσελόνα που τους τάχωσες κατευθείαν. Δεν τους τάχωσε, ρε φίλε, τους Άγιους εδώ. Παιδιά, η απάτη της χρονιάς ήταν. Σάκη! Ναι! Σάκη! Έλα! Πόσα! Τι! Πόσα, ρε, πόσα! Δεν ακούω, ρε, τι λες! Πόσα, ρε! Πόσα, ρε, βλάκα, πόσα! Τέσσερα! Τι τέσσερα! Τι πόσα! Ωραίο. Μια χαρά. Πήγες, έφαγες ένα καρέ γκολ εκεί πέρα. Εγώ βλέπω τώρα ότι θα τη ρίξουν στο Λεάλι. Ας τη ρίξουν, ρε. Ναι. Γιατί να μην τη ρίξουν, δεν φταίει αυτός. Τροχέα αλητής να πούμε σήματα εκεί πέρα, περάστε με πορτοκαλί. Φαναρτζής τώρα. Άιντε. Στοχοποίηση δηλαδή. Είναι, ρε, στοχοποίηση. Από πού είσαι, ρε. Έλα, ρε. Από την Ούλια Νάμπρα. Ποδοσφαιρομάν. Θα πούμε τα περαστικά μας του Κάρε Κλίν που δεν είναι καθόλου καλά. Πα, ακόμα δεν είναι καλά, ε. Όχι. Μπαίνει, βγαίνει. Τα περαστικά. Δύσκολα είναι. Μπαίνει, βγαίνει. Ο Χάρη Κλάιν. Χάρη. Καλημέρα, φίλε, ναι. Έλα, φίλε. Έλα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα μιλήσουμε για το παιχνίδι με του Ολυμπιακού με την τρίτη και ομάδα, με φίλε μου. Έτσι. Έχασε. Κοιτάξτε από κάτι. Ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Γιατί από την ώρα που τρέχει το καράβι ο Μαρινάκης, με ελαφρά παιδιματάκι πηδά το καράβι ο Μαρινάκης, τρέχει το Ολυμπιακό. Ναι. Σε να πει το μπαίνει το καράβι, μπαίνει ο Λευρυντιάδης. Ο οποίος αποφυλακίστηκε πριν 1,5 μήνα αποφυλακίστηκε στις φυλακές. Ναι. Και να σου πω κάτι, φίλε. Από την ημέρα πάνω είδε το παιχνίδι που το άτομο είδε το παιχνίδι. Ναι. Στα επίσημα του σταδίου υπήρχε επιμένω παράγοντα στη FIFA και στη UEFA. Αυτό ο οποίο παρατάνε τον πρόεδρο στην FIFA και την UEFA. Ναι. Ο Ιταλός, γνωρίζει τον. Ιταλός, ναι, ωραία. Έτσι. Από την ώρα που είναι αυτό το παιχνίδι, η τριάδα που είναι η τετράδα για την τόνη, γνωρίζουμε πολύ καλά. Είναι ένα δικηγόρο ο οποίο διορίζει. Γιατί τάξει το παιχνίδι των ευρωπαϊκών ομάδων. Εδώ πέρα έρχομαι για την ΕΠΟ που λέτε για την ΕΠΟ δεξιά και αριστερά. Ότι λέει ότι θα την πάρει που είμαι αυτό ο κύριο που ήρθε από την πρώτη Σοβιετική Ένωση. Εδώ είναι ότι το θέμα έχει να γίνεται πολύ γελίο. Σε τι απάνω. Από την ώρα που είναι η ΕΠΟ που ορίζονται από τι ενώσει τη Ελλάδο, νομίζω ότι ο κύριο αυτό που είναι που έχει το επάγγελμα δικηγόρου. Που ήταν πρόεδρος της ΕΠΣΗ Θεσσαλονίκη. Το ορίζει που θα πάει και πρόεδρος στην ΕΠΟ. Για προσωρινό που με σαν προσωρινό. Ναι, Αριανός, ναι. Ναι, Αριανός, αλλά προσωρινή γλάστρα. Ναι. Οπότε, να ξέρετε πολύ καλά, πάλι μια ποτογή του έργου θα είναι το σκηνικό του νέου προγραμματισμού. Πάλι, ναι. Με τι πάλι, αυτή είναι αλήθεια, φίλε μου. Αυτή είναι αλήθεια. Έτσι. Εγώ με την παιχνίδι της Κυριακής πάω Πανιόνιος. Ναι. Εδώ αρχινάει να πούμε να γελάει κάτι πειχαμένο. Ναι. Σε τι απάνω. Από την ώρα που λέτε εσείς στον πίσω, βασίζει τον Καγκάτη. Με τον ο Μπίλης, ναι. Τον γιατρο, ναι. Με τον γιατρό του, τον γιατρό τον Ζάρα. Ο οποίος από τον Ζάρα, ξέρετε, είναι γιατρός και στον Ολυμπιακό και στον Πανιόνιο. Είναι πούμε, και μέλος και μέτρος στον Ολυμπιακό Ζάρα. Οπότε ο Βασίλης Καγκάτη, να ξέρει πολύ καλά, είναι πάλι πίσω του κουδί ΣΕΠΟ.
Και εδώ πέρα το θέμα είναι το απλό. Ότι αυτό ο Βασίλη Γκαγκάτη το βλέπει το παιχνίδι ότι θα είναι. Ναι. Ότι θα είναι ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι πολύ θα είναι πολύ θολό παιχνίδι. Πολύ θολό. Η τράπουλα θα είναι πολύ σημαδεμένη τράπουλα. Και το παιχνίδι θα βλέπω ότι θα έχει πολύ παρότι. Βρωμάει πολύ παρότι το παιχνίδι. Βρωμάει. Βρωμάει για να δούμε, Νίκο. Για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε. Εδώ γυρίσαμε το μάτς. Πάμε διάλειμμα. Το γυρίσαμε το μάτς 2-1 σε 2 λεπτά. Είμαστε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Oh yes, I'm the great pretender. Και σαν πληρωθώ, πληρώνω την ασφάλεια του εξαμήνου στο Μαλάτο. Oh. Κώστα μου, έχω ένα πρόγραμμα καταπληκτικό. Λέω, τι πρόγραμμα έχεις, ναι. Έχω να σου ασφαλίσω τη γυναίκα, το παιδί, εσένα, το αυτοκίνητο, το σπίτι, το εξοχικό. Άσε ρε, και τι μείνει. Σκύλο τον ασφαλίζεις. Κοίταξε, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ακόμα. Στην Αμερική όμως. Στην Αμερική. Το Χάρι Κλίνλε που έπιασε στο στόμα σου τις προάλλες το μεσημέρι, τελειώνει εκεί το μήνυμα όμως, δεν λέει κάτι άλλο. Κωστή ο Κλάος έχει ένα σκοράρι από πέρσι τελευταίο μας με Πανιόνιο. Λέτε να ξυπνήσει με Πανιόνιο. Άντε να δούμε, αλλά συμφωνώ με Κωστή, 4-4-2 με Ρόμβο. Το ταχαμόν ακούς, Ρόμβο θα παίξει για να το πάρεις στο Πανιόνιο. Ρόμβο, καλημέρα. Παίξε Ρόμβο. Ναι, καλημέρα. Κυριακή 3 ώρα εκεί θα είμαι να το βλέπω. Έπεσες, καλημέρα. Άντε, το έχω, μπάλι του Ρουντέν, κρατάει το κέντρο. Έλα φίλε. Έλα, γεια σου φίλε, ο Γιώργος είμαι από Αθήνα. Γεια σου Γιώργο, οι γραμμές 4 πέσανε κατευθείαν. Μπορείτε να καλέσετε τώρα για μισή ώρα, είμαστε φουλάτοι για να πούμε ότι γουστάρουμε. Και πριν πει ο Γιώργος αυτό που θέλει, το ερώτημα στους παοξίδες είναι αν νιώθουν ότι τους πιάσαν τον πισινό με τον Μπρίγιοβιτς. Αν νιώθουν, έστω και λίγο, έτσι μια απαλή. Έλα Γιώργος, ακούω. Κωνσταντίνο, ο Γιώργος που σε πήρα ένα μεσημέρι στη ΜΙΚ που πήρε το, τι κάνεις. Στη ΜΙΚ, ΜΙΚ, τον θυμάμαι ναι, ναι. Εγώ. Ήμουν... ΜΙΚ με ύψιλον. ΜΙΚ με ύψιλον, ναι. Έτσι. Ναι. Καλά είσαι. Την παλεύουμε. Τώρα... Είμαστε σε έξαρση, ναι. Γιατί με στο κρεβάτι είχα ένα τραυματισμό. Τι έπαθες. Ένας φίλος. Με τα κρυκτικά κάτι έγινε κάτω, έγινε ένα λάθος. Εκρηκτικά. Ναι, για... Τι έφαγες, κανένα πόδι. Στο βυθό, στο βυθό. Εντάξει, καλά είμαι. Πόσο κάτω κατεβαίνεις. Εξαρτάται τι επιχείρηση έχεις να κάνεις. Ναι, ρε παιδί μου. Εγώ προσωπικά. Ναι. Έχω κατέβει και στα 72 μέτρα. Ωραία, φίλε. Ούτε από βάρκα δεν πέφτω. Σόπα, ρε φίλε. Να δώσω και τους χαιρετισμούς. Έχω κάνει και διάσημο στην ομάδα μου. Ναι. Ομαδάρχης. Είναι σε ένα, στο Καστελόριζο, σε μια βραχονισίδα. Σακούν αυτή τη στιγμή. Σε αποστολή.
Τους τελευταίους τρεις μήνες είμαστε εκεί συνέχεια. Κάτσε ρε φίλε, και βράδυ δηλαδή τέτοια ώρα. Εκεί κοιμόμαστε, Κωνσταντίνε. Δεν μου λες, μιας και οι συνθήκες εργασίας σας είναι ζόρικες, αναπτύσσετε εντονότερα το αίσθημα της φιλίας εκεί. Είναι τα αδέρφια μου εκεί. Τα πραγματικά αδέρφια μου είναι εκεί. Αυτό θέλω να πω. Ότι οι συνθήκες εργασίας σε κάνουν να νιώθεις με τον άλλο πιο οικείος, πιο δυνατή σχέση, ρε παιδί μου. Κωνσταντίνε, γιατί εμείς εδώ, Γιώργο. Ένας αν κάνει λάθος στην ομάδα, είμαστε νεκροί όλοι. Ναι. Αν το καταλαβαίνεις, το καταλαβαίνεις. Ναι. Επομένως, δεν πρέπει να είμαστε αδέρφια. Έτσι. Μόνος θα πρέπει να απάντησε. Έτσι. Λοιπόν, να σου απαντήσω και αυτό που είπες για τον Μπάγκερ του Μπρίγκεβιτς, αυτό λίγο, το βρίσκω λίγο άκυρο. Ένας τραυματισμός και ειδικά σε ένα σημείο που ο ποδοσφαιριστής ήταν όμως τώρα είναι κάτι που δεν μπορεί να φανεί σε ένα, ούτε στα τεστ κοπόσεως, ούτε σε αυτά που τους κάνουν. Δεν λέω εγώ, άκου λίγο, δεν λέω εγώ αν ευθύνεσαι εσύ. Λέω αν νιώθεις ότι σου πιάσαν τον πισινό οι μάγκες. Ναι, δεν όχι. Γίνεται. Καταρχήν ο άνθρωπος έπαιξε 7-8 αγώνες. Πόσους αγώνες έχει παίξει? Έχει σκοράρει 6 φορές. Παστέλωνε συνέχεια τέρματα, ναι. Δεν λέω το αντίθετο. Αν ερχόταν σαν τραυματίας, θα μπορούσε να παίξει έστω και ένα τέταρτο και να βάλει και να βάζει και γκολ. Μάλιστα. Δεν γίνεται. Αυτό είναι άκυρο. Αυτό ήταν μια κακή στιγμή που μπορεί να τύχει όπως έτυχε και σε μένα. Στον καθένα μας. Δεν νομίζω τώρα. Είναι αθλητής. Καταρχήν φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι γυμνασμένος. Δεν ήταν κάτι που ήταν ανενεργός. Σε κάτι κοντινά πλάνα που τον είδα, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ γυμνασμένος. Τον Κατσικά δεν τον θυμάσαι? Ο Κατσικάς ήταν ένας άνθρωπος που νομίζω ότι είχε μεγάλο φόβο μέσα του. Απορώ αυτός ο άνθρωπος πώς έπαιζε ποδόσφαιρο. Ρε φίλε, ο Κατσικάς άμα τράγκερνε με τοίχο, μπορεί να γκρέμιζε τον τοίχο. Για ποιο λόγο να έχει φόβο μέσα του? Εγώ τον έβλεπα ένα φόβο. Δεν συμφωνώ, αλλά ένας τέτοιος άνθρωπος, δηλαδή. Να είμαι εγώ σαν το Κατσικά και να μαλώσω, ξέρω εγώ, στον δρόμο. Να κολώσω. Ο Κατσικάς γιατί να κολώσει? Τι? Τώρα είναι ένα πράγμα που λέγεται... Στέφανε, για πες μου. Τι να σου πω, φίλε, εντάξει, ο Κατσικάς είναι κορμί, ήταν κορμί δυνατό. Αλλά κορμάρα ήταν. Αυτό που λες. Πηδούσε ψηλά, γκολ έκανε, ποδάρι αριστερό, τεχνίτης. Αυτοπεποίθηση δεν είχε το παιδί, ρε φίλε. Δεν είχε. Να πάμε λίγο, επειδή τώρα κάθομαι σπίτι και αναγκαστικά δεν μπορώ να βλέπω τηλεόραση και βλέπω αυτό το survival που παλιά στο πρώτο survival ήταν ένας πρώην συνάδελφος, ο Βαλάς, αν το θυμάσαι. Λοιπόν. Και βλέπω κάτι παιδιά που είναι του γυμναστηρίου, παιδιά βάρη και τέτοια πράγματα, κοιλιακούς και τέτοια. Ναι. Αυτοί δεν αντέχουν 2 μήνες, που δεν είναι κακουχίες αυτά που βλέπετε εκεί πέρα. Ναι. Αυτά που βλέπετε, το να τους δίνουν ρύζι, καρύδες, μαχαίρια, ψαροντούφεκο, αυτά δεν είναι κακουχίες. Κακουχίες είναι πραγματικές. Αν ποτέ συναντηθούμε θα σου δείξω από κοντά. Λοιπόν, το παιδάκι που βλέπεις είναι ένα παιδί εκεί που έτυχε να το γνωρίσω σε κάτι βραβεύς που σε καταδύσει, ένας Μάριος Κύπριος. Δεν ξέρω, το έχετε δει? Μπα, όχι πολύ, δεν. Είναι ένας Κύπριος. Ο τρελός Κύπριος ο Μάριος. Μάλιστα. Μπράβο, αυτό. Το ξέρω και Λιντίδης, ναι. Έτυχε να το γνωρίσω αυτό το παιδάκι. Είναι δίτης το παιδί, επαγγελματίας. Ναι. Λοιπόν, αν κοιτάξεις όλα τα αγωνίσματα. Ό,τι αγώνισμα, είτε χρειάζεται δύναμη, είτε χρειάζεται ταχύτητα, είτε χρειάζεται αντοχή, είναι πρώτος πάντα. Γιατί όμως είναι πρώτος? Γιατί έχει ψυχή. Εκεί ήθελα να σου πω, για τον Κατσικά που μου λέγεις πριν. Η απάντησή μου για τον Κατσικά. Τι ψυχή, μωρέ. Αμαλώσω εγώ που έχω ψυχή με ένα που είναι σαν γαϊδούρι και δεν έχει ψυχή να τον δύρω? Αν μαλώσεις με ένα που είναι σαν γαϊδούρι, δεν πρέπει να τον αφήνεις να σε πλησιάσει. Χτυπάς και φεύγεις. Αυτά του Αλέφα του κόλπα είναι. Κάνε το κακομύρι, παχοντάκι. Του ρίχνω ένα, δύο κάτω. Όταν είσαι 80 κιλά και ο άλλος είναι 150, δεν μπορείς να παλέψεις με τον άλλον. Να το χτυπήσεις όπως προλαβαίνεις, αν το βρεις ανοιχτό. Ναι. Είσαι πολύ πιο γρήγορος όμως, μπορείς να το χτυπάς. Να σε τσακώσει όμως. Σε τσαλάκου σαν ολοπινό χαρτο. Δεν γίνεται να σε τσακώσει ένα αργό άνθρωπο που είναι 150 κιλά και εσύ είσαι τα μισά κιλά. Ναι, πα εκεί την ώρα που είσαι κοντά σε γραμπών. Τι γίνεται μετά? Υπάρχουν πολλά πράγματα. Εκεί που πηγαίνει, δεν σου μαθαίνουν. Μου μαθαίνουν, ρε φίλε, όταν ας πούμε έχω κανένα χούλιγκαν που βγάζει το κεφάλι του έξω και με βρίζει και μου δώσει το σαγόνι του στο 1 μέτρο, τον ξαπλώνω. Τώρα, άμα έρθει κανένα εκπαιδευμένο
Έχετε δύσκολα. Τι πώ θα γίνει τώρα, γιατί. Έχουμε κλάματα. Μη θείο, σε παρακαλώ, μην με χτυπήσει. Κάνει τον κακομίρι, φεύγει. Ναι, εντάξει, θα τα βρούμε και τέτοια. Ναι, έτσι. Δεν νομίζω. Οι Σαλονίκη είναι καλοί άνθρωποι. Δεν νομίζω. Δεν, μια χαρά είναι. Είναι καλοί άνθρωποι. Δεν είναι. Μπορεί να λένε πολλά, αλλά κάνουν λίγα. Ωραία. Για να δούμε. Για να δούμε. Χάρηκα που σα άκουσα, μου κρατάτε παρέα αυτέ τι μέρε. Γερό, να σε κρατάμε παρέα. Έγινε. Να σε καλά. Φίλε, εσύ που έστειλε το 054 το μήνυμα για το Χάρη Κλίν, δεν ήρθε ολόκληρο το μήνυμα, δεν ξέρω τι ήθελε να πει. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα. Next, ναι. Καλημέρα, φίλε. Έλα, ραπ. Έλα, πάμε μπροστά, Δευτέρα. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ. Από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Νάτο. Ο εξή από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τα West Side. Οι γάβροι μου λόξανε τίποτα. Γουπ, κάτω από τι κουβέντε. Τίποτα, στο τσουκλουκούμ καζάν την πήκε κουβερτούλα. Άιντε. Μόνο πάω και πέρασε μέσα από εκεί. Ποιο θα περάσει. Έτσι. Για λέγε. Τι έγινε με την κατάρτιση των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Τι έγινε. Τι είναι, τι θα γίνει, θα δούμε κανένα χάιρι από καμιά ελληνική τίποτα, ομάδα. Τίποτα, μόνο φλογέρα. Τι χάιρι να δει. Φλογέρα. Τι χάιρι να δει. Φτάνουν, ναι. Στο UEFA μέχρι τους 32, μέχρι τους 16. Εκεί πόσο να φτάσουν, πού θες να πάνε. Πού θες να πας. Μέχρι εκεί. Πού θες να πας. Δύο φορές θα πάρεις το αεροπλάνο, παραπάνω δεν μπορείς. Και τι απέτηση. Ναι, δύο φορές είναι το αεροπλάνο. Και τι απέτηση μπορεί να έχει ένας οπαδός μιας ομάδος, ελληνικής ομάδος και από ένα μεγαλομέτωπο να φτάσει πού. Το μόνο που είναι ο φόβος, μην ξεφτυλιστείς. Φας καμιά εφτάρα και σου λέει ο άλλος για 50 χρόνια αφού είχες φτάσει στη Γιουβέντους και τέτοια. Εκείνο είναι το δύσκολο. Να φύγει με αξιοπρέπεια. Καταλαβες. Σήμερα ο Ολυμπιακός, άμα παίζαν 11 με 11, μπορεί να έρχονταν 6-1-7-1, λέμε, και να είχαμε θέματα, κλάματα, ιστορίες, γέλιο. Θα είχαμε πολύ στεναχώρια. Καταλάβες τι γίνεται. Και εδώ πολλές χαρές. Τους έστωσε ο Ρέτσος. Ναι. Εντάξει, 4 βαριά ήταν. Δεν ήταν λίγο. Ναι. 4 τώρα με 10 παίκτες, δεν ήταν και λίγο πράγμα. Έτσι. Γιατί εντάξει, ακόμα δεν μπορούν να το χωνέσουν. Ο οδηγός Κρυσάβα που είναι, δεν τον άκουσα σήμερα. Ναι, αυτό περιμέναμε να βγει, δεν βγήκε όμως. Ναι, δεν μπορεί τώρα. Εκεί στο Βόσπορο τρώει τώρα καζάν, την πήγε μπακλαβά τρώει τώρα. Ριζόγαλα. Σουτζούκλουκουμ. Έτσι. Σουτζούκλουκουμ και δεν συμμαζεύεται. Τρώει όλα, ό,τι είναι σε λουκούμ το τρώει τώρα. Ναι. Βρήκανε τώρα αυτή ο Λεάλη. Ο Λεάλη, ναι. Τη μετριότητά του φταίει ο Λεάλη. Φταίει, ρε, γιατί δεν φταίει ο Λεάλη. Ο Λεάλη. Φταίει. Στο κουμπίσει το Λεάλη τώρα, εντάξει. Λες και δεν ξέρεις πώς έχουν τα πράγματα. Πάντα κάτι πρέπει να φταίει τώρα. Σε τέτοιε. Τώρα πώ έχει να ρωτάω, Γλύκο ή Λεάλη, ποιον θες. Ναι. Έλα. Γλύκο ή Λεάλη. Μπάρκα. Έτσι μ' αρέσει να πούμε. Μπάρκα, ε. Μπάρκα, μπάρκα. Αυτό πάλι, γιατί δεν κλείθηκε στην εθνική ο Μπάρκα τώρα δηλαδή. Φωνάξαν Γλύκο. Μπάρκας. Ναι. Γιατί όχι, γιατί να μην φωνάξουν. Εδώ το Ζέκα φωνάξαν, τώρα να μην φωνάξουν. Καλά, Μπάρκα. Καλά, είναι τρισάθλη τώρα με το Ζέκα. Άντε, να μην το ξαναπώ τώρα. Άντε. Θέλω να δω συνέντευξη μετά από μάτς της Εθνικής Ελλάδος να μιλάει ο Ζέκα. Ο Ζέκας. Ο κύριος Κάρολος Ζέκας. Θα προλάβει να μάθει ελληνικά. Σε χαλάει, ο Ζέκα, ε. Με χαλάει πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει καθόλου, σου είπα και χθες. Μπορούσαμε να πάρουμε κάποιον Έλληνα. Ο Καχιασβίλη που σήκωνε τα βάρη δεν σε χάλαγε. Σε χαλάει ο Ζέκα, σένα. Κοίτα, ο κύριος Δήμας δεν σε χαλάει, σε χαλάει ο Ζέκα, ε. Ναι. Όχι, άκουσε με. Ρωτάω, δεν στη λέω, ρωτάω. Δεν τους έζησα πολύ. Τον άλλον, τον Αντεκατούμπο που είναι από την Ιγυρία, δεν σε πειράξει, ο Ζέκα. Ο Αντεκατούμπος, ο Νιγηριανός. Περίμενε τώρα. Κάνατε Έλληνα να πω. Δεν σε πειράξει, σε πειράξει ο Ζέκα. Εάν σε πειράξει ο Ζέκα, έπρεπε να σε πειράξει και ο Αντεκατούμπο. Τώρα δεν σβήνει ο Ραπτόπουλο. Αντεκατούμπο, όπως το λένε. Δεν σβήνει ούτε συμπλέχτη πατάει τώρα. Ο Μπατίστα που είχε ένα κροκόδουλο 28 πόντου δεν σε πειράξει. Τώρα θα σε πήγε για τον Εσιαμαμπούφου σε λίγο. Περίμενε. Κάτσε λίγο να σου πω την άποψή μου σε αυτό. Για λέγε. Ο Αντεκατούμπο που λες. Ναι. Τουλάχιστον κοίτα, το παιδί έχει μεγαλώσει εδώ. Έχει νοοτροπία την ελληνική. Είναι κατά κάποιο τρόπο Έλληνα. Και φαίνεται ότι τιμάει λίγο την Ελλάδα. Κατάλαβε. Δεν είναι κάποιο ξένο που ήρθαν στην Ελλάδα και φέρονται, πώς να σου πω. Δεν το τιμάνε αυτό που. Καταλαβαίνω τι λες. Γιατί ο Ζέκα τι δεν τιμάνε. Αυτό ο Μπάκεβιτς έχει εδώ 60 χρόνια και ακόμα ελληνικά δεν έμαθε. Όλοι εδώ έφαγε ψωμί. Ελληνικά δεν. Καλά, τα ελληνικά του Μπάκεβιτς είναι. Λοιπόν, τώρα περίμενε να δει την εθνική. Θα πούν και τον Γιοχανσίδη θα τον κάνουμε για να έχουμε κι άλλο χαφ. Σας πειράζει αυτό.
Ναι, δεν δε χρειάζεται. Εγώ θεωρώ ότι καλύτερα πρέπει να παίρνουμε Έλληνες παίκτες. Παιδιά, Έλληνες. Άμα δεν έχουμε. Εσύ δεν φώναζε Σιώπη Κόρμπο και κάνουν ζέκα τώρα, Έλληνα. Στέφανε, ζήτησα να σε ρωτήσω. Έλα, φίλε. Αυτό που έλεγε για το kickboxing στην Καβάλα, ναι, πότε θα γίνει? Σάββατο. Σάββατο αυτό, αύριο. Ναι, μεθαύριο. Ναι. Γιατί και εμείς την Κυριακή με τη σχολή μας να κατέβουμε εκεί στην Καβάλα. Ναι. Σε κάτι αγώνες. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι κάτι παρόμοια οργάνωση, δεν ξέρω. Ποια σχολή, ρε, λέγε, ρε. Εδώ ανοιχτά. Έλα. Λέγε ανοιχτά χήμα, ποια σχολή. Εμείς είμαστε εδώ, το Κορδελιό. Είναι καράτε. Κιονκουσινγκάι. Α, Κιονκουσίν. Ναι, ναι, ναι. Ωπα. Ποιος κάνει Κιονκουσίν. Ποιος. Ε. Ο Χρήστος ο Καμάρης. Που είναι κάτω, να μη σου πω τώρα. Τέλος πάντων. Δυνατό παιδί. Κάναμε μαζί. Πέρσι. Προπόνηση. Τέλος πάντων. Καλή συνέχεια να έχετε. Ναι, αγόρι. Καλές επιτυχίες να έχεις με το άθλημά σου. Και εγκόμενες απλά. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι, άιντε αγόρι, άιντε Κορδελιό, τη West Side, ναι. Φυσικά ρε φίλε, οι γκόμενες μέσα, οι γυναίκες στο ξύλο παίζουν πιο δυνατά. Πιο το μάρια, ναι. Πιο αιμοβόρες είναι, να ξέρεις. Ναι. Ναι, είναι πιο τσοχλάνια. Παλιωτό μάρια. Το ξύλο είναι, ναι, οι γυναίκες πιο... Λες και έχουν να λύσουν τις διαφορές τους. Λοιπόν, δηλαδή, να πω κάτι, να δώσω μια είδηση. Βέβαια. Ποιος πέθανε. Εσύ αμέσως ποιος πέθανε, τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ πήρα θλιμμένο ύφος, τι. Εγώ πήρα θλιμμένο ύφος. Είμαι έτοιμος να ακούω. Εγώ είμαι θλιμμένος μόνο που βλέπω τη φάτσα σου. Αυτό είναι έτσι που ακούγεται. Κότσεψε να πνίγει. Κότσεψε να πνίγει ο άλλος. Λοιπόν, να δώσω μια τελική. Τελικό αποτέλεσμα. Σηκώνομαι κούπα. 2-1. Επληρώθη ο Φαλακρός. Επληρώθη ο Φαλακρός. Επληρώθη. Μαλάτε λεφτά θα πάρεις αύριο. Άρε κουφά θα μαλάτε. Δεν σου είπα εγώ θα το γυρίσουμε το μάτσο. Συμφωνάει, ας πούμε. Κωστά μου, αποκαλύψεις. Πάμε στον κόσμο που πέφτουν οι γραμμές. Παναθεμάσαι. Ρε τραχανά, λέει Μικ, λες σε ποιο σημείο βρίσκονται οι στρατιώτες. Ούτε παιδάκι δεν το λέει αυτό. Και εσύ θα μας σώσεις. Κατατοπισμένος, δεν ήθελα να το πω εγώ αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Το λέει, έλα μου. Εντάξει. Λοιπόν, το μιλήσαμε αυτό μαζί με το φίλο, μαζί με τον Στέφανο. Ναι, ναι, το είπαμε. Ο φίλος τρολάρει και τρολάρει λάθος. Ναι. Από την Αθήνα. Ναι. Έτσι. Ναι. Αν είναι αυτός ο Ικάς, εγώ είμαι αστροναύτης. Εντάξει. Άντε, ναι, μπράβο, γιατί. Εντάξει. Μάλιστα. Ποτέ ένας δεν προδίδει τη φωλιά. Βέβαια. Έτσι θα το πω εγώ. Ναι. Ποια φωλιά? Τη φωλιά. Έτσι λέγεται. Φωλιά. Η φωλιά. Ναι. Ποτέ δεν προδίδεται η φωλιά. Νέστ, νέστ. Άιντε τώρα, πες τον από την Αθήνα. Νέστ. Πάμε γιατί χτύπησε ο Θεία. Πες τον Βλάξ, λέει, πόσο ζέκα μιλάει ελληνικά. Λέω 300. Λοιπόν. Έλα, Κώστα. Έλα, έλα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Πόσο ζέκα που μιλά ελληνικά. Καλώς τον. Έλα. Εδώ και μια ώρα δεν έχει πει για τα μηνύματα, να σου στείλουμε ένα μήνυμα. Θέλουμε και δεν μπορούμε. Τι έγιναν τα μηνύματα? Μα τα λέει ρε εσύ. Τον αριθμό δεν λες. Α, τον αριθμό, ναι, ναι, έχει δίκιο, ναι. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340, συγγνώμη, ναι. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω, άντε για. Θύμωσε. Δεν κατάλαβα, με τέλος πάντων. Τι έγινε τώρα. Δεν κατάλαβα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα, φίλε. Έλα. Συγγνώμη, ναι. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε. Μπουκωμένος ακούγεστε, σας έκατσε το λουκούμι στο στόμα και πολύ ποδοσφαιριστή έχεις. Όχι, μόλις μπήκα σπίτι, γυρίσαμε, πήγα και τον κύριο Σάβα, γύρισε αποστολή, γυρίσαμε. Σαλοσπύρι τον έδωσε και τον κύριο Σάβα. Τον κύριο Σάβα. Τον έδωσε και ένα σαλοσπύρι. Έφαγε 4 καζάν τυπής. Μα σήμερα το μεσημέρι στο ξενοδοχείο, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Έφαγε 4 καζάν τυπής. Στα 83, 4 καζάν τυπής, καταρχήν τα ορολογικά του δεν είναι σωστά. Όχι, δοκίμαζα από μία κουδαλιά, τα άφηνε, μου λέει πάνε πάρε ένα άλλο. Α. Ναι, όχι όλα, δεν τα πόσα, από όλα εδώ και. Από και. Πόσα ρε, πόσα. Εδώ μεταξύ, κύριε Ραπτόπουλε. Πόσα ρε, πόσα ρε βλάκα, πόσα, πόσα. Τέσσερα. Τι τέσσερα, τι πόσα. Στη λέει, ε. Δεν μου λέτε, πήρα και σουτζούκ λουκούμ που λέτε. Ναι. Αυτό το βλέπω μακρόστον όμως. Δεν είναι όπως είναι. Μια φορά είχα πάρει από τα Τέμπη. Ναι, αλλά ναι, ήταν πιο μικρά τα κομμάτια. Του τζούκλου κουμ, ακούγεται αυτό που ξετυλίγεις. Αυτό τι είναι που. Όχι, το έχω σε σακούλα. Α, αυτό είναι που ακούγεται. Περίμενε, ναι, γιατί έφερα κάτι σιροπιαστά. Πήρα, ναι, πήρα και κάτι. Έχουν και φυστή και γίνης επάνω. Μπακλαβατζού. Είναι σαν μπακλαβαδάκια αυτά. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Εν τω μεταξύ, τι έγινε. Είχα ένα. Τα σλιπάκια να μην τα. Ναι. Είχα το συντάκι με τον Μαζονάκη στο αυτοκίνητο. Ναι. Και μόλις ξεκινάμε για να φύγουμε που λέτε, είμαστε με το τζιπάκι. Ξέρετε, πήρε ένα καινούργιο τζιπάκι ο κύριος Σάββας. Αχα. Ναι, Mercedes. Και βάζω το συντή μέχρι που να βγούμε.
Ποιο τραγούδι λέτε να άκουσα και άρχισε να φωνάζει? Ποιο? Το τέσσερις πήγε του Μαζονάκη. Α, τέσσερις πήγε. Ναι, τέσσερις πήγε, λέει, μου είπα πάλι φύγε από το μαγαζί. Έκανα το σταυρό μου, κύριε Ράτο. Έλα. Ε, τι έλα. Δεν μου λέτε, πώς ήταν η κίνηση στα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης? Πώς το είδατε το μάτς? Γιατί εγώ από εκεί που ήμουνα, εντάξει, φταίει και αυτός ο τερματοφύλακας. Πού τον βρήκαμε, ρε παιδί μου? Τι παλτό είναι αυτό? Αυτό να το πάρει ο κύριο Σάββα να ξεμπαρκάρει τη λιμουζίνα. Μα είπε ο κύριο Σάββα, εγώ παιδί μου λέει 6 χρόνια έπαιξα μπάλα. Και δηλαδή, αυτό το παιδί τώρα που φύγατε από τον Ρομπέρτο και πήγατε στο Λεάλι. Φταίει δηλαδή το παιδί. Αυτό το τραγούδι ακούγαμε. Αυτό ακούγατε? Ναι, ναι, ναι. Άκουσε ναι, 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 ναι. Το πάλι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ακούστε το, να μάθετε το. Μισό λεπτό να το πάω και στο δωμάτιο της Κούκης να τα ακούσει και να το πας εκεί, να ακούσει. Γιατί γελάτε? Δεν μου λέτε. Να σας πούμε. Ξέρετε ότι τι πληροφορίες έχω εδώ στην Καστέλα? Για πείτε μας, πείτε μας. Ότι η κοπέλα που σας περίμενε στον Εύωσμο με το κοντό καρέ ξανθό μαλλί είναι και φύλαδρος του δαφνότης Στεφανωμένου. Είναι στενοχωρημένη σήμερα. Λέτε να γίνει. Τώρα κοπέλα δεν τη λες. Σας παρακαλώ. Κοπέλα δεν τη λες. Μεγάλο κοπέλα. Α, αυτό μάλιστα. Δεν μου λέτε. Εσείς, εσείς πώς το είδατε το μάτς, κύριε Ραπτόπουλε, σήμερα? Κάνε μου μια ανάλυση. Δηλαδή τι λένε τα δημοσιογραφικά μέσα ενημέρωσης? Τα δημοσιογραφικά μέσα ενημέρωσης θα σας πω εγώ, όπως φεύγατε από εκεί από την Ισταμπούλ, να αφήνετε το φορτούνι εκεί στο γήπεδο και να παίρνετε το Ταλίσκα πίσω. Ναι. Γιατί δεν σας... Ωραία πόλη όμως. Ωραία, έτσι, πόλη, ναι. Βασιλεύουσα. Βασιλεύουσα. Δεν μου λέτε. Ναι. Να σας ρωτήσω, κύριε Ραπτόπουλε. Πολύ καλά, ναι. Γιατί είχαμε μια συζήτηση όταν γυρνούσαμε με τον κύριο Σάβα, με ρώτησε. Μου λέει αυτό το παιδί, μου λέει, επειδή δεν μου λέτε, η ομάδα της καρδιάς σας, αυτός που είναι μεγαλομέτωχος, που έχει φέρει και το φίλο του, τον κύριο, πώς το λένε τον άλλον, έχει καμιά σχέση με το δικηγόρο της Λαμίας, ένα μαλάτο? Δεν κατάλαβα. Ούτε εγώ. Ξέρετε ότι το δικηγόρο της Λαμίας το λένε μαλάτο? Α, δεν το ξέρω. Δεν μου λέτε, αυτή η υπόθεση θα εκδικαστεί ή θα μείνει στο συμφέρον? Όχι, δεν θα εκδικαστεί. Γιατί να μην εκδικαστεί? Θα εκδικαστεί. Δεν είναι παρατυπία όμως αυτό? Δεν θα, είναι άδικο? Θα εκδικαστεί, θα εκδικαστεί. Δεν θα εκδικαστεί. Θα εκδικαστεί και θα μας πούν την απόφαση όπως την ο εισαγγελέας γουστάρει να το πετάξει στα σκουπίδια. Αξιολογεί εκεί την ώρα ότι δεν είναι άξιο να πάει στην έδρα. Και δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε. Εισαγγελέας είναι αυτός. Να τον κρίνουμε. Ναι. Πείτε μου ένα γλυκό που φημίζεται η πόλη της Λαμίας. Είναι τα φοντάν? Δεν θυμάμαι. Η Θεσσαλονίκη φημίζεται για το καζάντιπι και για τα τρίγωνα πανοράματος. Μόνο, όχι, καζάντιπι όχι. Όχι, τρίγωνα πανοράματος. Ναι. Ναι. Και το τσουρέκι αυτό που μυρίζει πολύ εκεί στο ναι. κέντρο της πόλης. Ναι, ναι. Μήπως αυτή στη Λαμία πάνε πολλά φοντάν? Δεν ξέρω. Μαγιά τους, κύριε. Με φοντάν δεν γνωρίζω. Δε. Με φοντάν. Και δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, σε ένα περιβάλλον που παίζετε το παιχνίδι έτσι. Ναι. Και παίζεται με φοντάν. Φοντάν πρέπει να πας. Δεν πρέπει να κλαις. Την κλήρωση τι περιμένετε αύριο το μεσημέρι? ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό περιμένω. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό. Ναι. Και ποιος λέτε να προκρινθεί όμως? Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟ. Ναι. Ποιος ΠΑΟ? Αυτός με το τριφύλι, με το τριφύλι ή με το τετράφυλλο? Με το τετράφυλλο. Το τετράφυλλο. Γιατί όμως εδώ έχω κατά βάθος οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ Παναθηναϊκό ναι. θέλουν. Το θεωρούν και λογικά το πιο προσβάσιμο από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αν και ο παδός δεν είμαι με τον Πανιόνιο, αλλά έχω μια συμπάθεια σε αυτή την ομάδα, διότι και ο Αλενατόρε, ο φίλος σας, ο κύριος Αραστόπουλος, από τον Πανιόνιο ξεκίνησε. Βέβαια. Όπως και ο κύριος Σαραβάκος. Ο Δάμος Πανιόνιο, Ολυμπιακό. Πώς το βλέπετε το μάτς, κύριε Ιωνικό? Αβελίνο, Όφι, Ιωνικό. Ναι. Αυτό πώς το βλέπετε, κύριε Ραπτόπουλε, το μάτς της κυρίας? Εγώ το βλέπω χ. Χ. Ναι. Δηλαδή, άμα σπάσει την παράδοση ο Πανιόνιος. Α, ποιο μάτς βλέπει? Όχι, το στην Τούμπα βλέπω 1-0 τον ΠΑΟΚ. Γιατί να μην βλέπω τον ντέρμπι. Ποιο ντέρμπι? Είναι ντέρμπι το μάτς, λέτε? Στη Λεωφόρο. Όχι, στην Τούμπα. Πώς δεν είναι? Δηλαδή παίζει ο δεύτερος με τον τέταρτο. Βέβαια, ντερμπάρα. Μάλιστα.
Για τρει ώρα το μεσημέρι είναι καλό ματσάκι. Πολύ καλά είναι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, να σα αφήσω, κύριε Ραπτόπουλε. Να μα αφήσει. Να πω καληνύχτα και στην Κούκη. Ναι. Θέλετε να δώσω τα χαιρετίσματά μου αύριο. Να δώσει, ναι. Ναι, να δώσω τον κύριο Σάβα χαιρετίσματα και δυο άλλου πήρα από μένα. Και θέλω να με πα βόλτα με τη λιμουζινέτα που θα θέσει από εδώ. Ναι, με πιάσει κανένα δύο παιχτάκια για τον Κωνσταντόπουλο. Και υποσχέθηκα ότι την επόμενη φορά στο κύπελο. Μπορεί να παίζουμε και στο κύπελο. Μια σουρωτή από τον. Να παίζουμε. Ιβάντ. Ναι. Σουρωτή. Ναι. Δουμπιά έχετε να μας πείτε. Όχι, ρε. Κουμπιά έχουμε. Ρε. Σουρωτή έχουμε. Κουμπιά. Ρε. Την καληνύχτα μου, κύριε. Στο μακρινό Μπιλμπάο, κύριε. Είστε καλά. Γεια σας. Καλά. Λεωνούση. Τα ρίκα, Λεωνούση. Θα πληρωθεί μαλά, το τσίμπησε πάλι. Λοιπόν. Πάμε. Δεν έχει άλλη γραμμή. Α, πέσανε, σβήσανε. Τι είχαν εδώ. Λέει, είχα πει για το Διογέννη κάτι το μεσημέρι. Τι. Ότι ήταν ο Τεμπέλη. Αφού ήτανε. Και λέω 903. Ναι. Σ' άκουγα το μεσημέρι. Αφού είναι τεμπελχανά, τι να κάνουμε τώρα. Συγγνώμη, ρε χιλητήρι. Καθόταν, λέει, στο πιθάρι και σκεφτόταν και έλεγε ιστορίες. Ναι. Αν, αυτό είναι το θέμα. Αν με ξέρουν, αν πεθάνω εγώ σε 5 χρόνια ή αν ξέρουν το Διογέννη. Εγώ λοιπόν εκφράστηκα και είπα: ο Διογέννης ο τεμπελχανά, άμα κάτσουμε κάτω από τον ήλιο, ναι, ιδιαίτερα τον Αττικό, άμα πάμε, πάμε κάτω να κάνουμε κτλ. Μια συζήτηση. Ξέρεις πόσες φιλοσοφίες έχουμε να πούμε. Όσα για μάλια, βέβαια. Όσο για τον Σοκράτη του είπα. Του άρεσαν τα αγοράκια. Είναι το λίγο. Ναι. Ο Σούπερσταρ. Χαϊδευτάκο ήταν. Και η γυναίκα του, η Ξανθήπη. Η Ξανθήπη, ναι. Τον κυνήγαγε. Γιατί πήρε τα αγοράκια. Στις αγορές. Γιατί και το παιδί δεν είχε γάλα να πιει. Και αυτός πήρε τα αγοράκια. Τις πήρε τα αγοράκια και είναι Σούπερσταρ. Α. Και ο άλλος στέλνει μήνυμα και λέει το εξής. Τι λέει. Κάτσε να διαβάσω. Να διαβάσω κι εγώ. Λέει το εξής. Με τη λέει. Γνώμη σου για. Ναι. Με τη γνώμη σου για το Διογέννη, κατάλαβα ότι είσαι κλασικός εκφραστής της ηθικής δούλου. Που θέλει τον άνθρωπο να δουλεύει ασταμάτητα και όχι να σκέφτεται και να εργάζεται. Πάρε ρε Γιάννη ένα φίλο ακόμα. Αυτός τώρα τι που το έστειλε, τι ήθελε να γράψει τώρα. Άκου τώρα. Καβιά τσιγάρα κομμουνιστικά έφυγε. Αυτός τώρα νομίζει ότι είμαστε στην εποχή. Ναι. Συγγνώμη φίλε. Ότι είμαστε στην εποχή. Συγγνώμη φίλε. Ναι, εσύ, αλλά περίμενε λίγο. Ότι είμαστε στην εποχή του Τζουμάκα. Ναι, του Στέφανου. Ναι, που διορίζανε οι Πασόκοι και οι άλλοι. Μέρα κουτί παστάκια που πήγε στο Υπουργείο τώρα. Και είχε την ευκαιρία να δουλεύει λίγο και να μην βεσαι πολύ. Αυτή τη σταμάτα. Ναι. Σταμάτα, ρε, μην βιάζεσαι. Ναι, ναι. Εσύ σε περίμενε, διαλέξα. Περίμενε λίγο. Ναι. Μας κατηγορεί λοιπόν ότι μας αρέσει να δουλεύουμε ασταμάτητα και όχι να δουλεύουμε και να σκεφτόμαστε. Θα αρέσει και εμείς δεν σκεφτόμαστε που δουλεύουμε. Είμαστε χαϊβάνια τώρα. Αυτό είπε ο φίλος. Έτσι. Πάμε στον τελευταίο. Πάμε, φίλε. Έλα, φίλε τώρα. Ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι, καλησπέρα σας. Καλώς σας, κύριε. Ακούστε, σου πω κάτι εγώ για το παιχνίδι με το Πανιόνιο. Ναι. Ναι. Ο Κλάους, ναι, που λέτε, πήγε, είδε και τον έργο τον Batman. Ναι, τον Batman, ναι. Τον Batman, όμως πήγε σε ένα δέντρο του Δήμου που είχαν με άσπρη, που είχαν βάφει με το ασβέστη. Με το ασβέστη, και Batman, ναι. Με γραμμές. Ναι. Και ήδη άμα γυρνάει ο Batman, ξέρετε, θα βάλει δύο γκολ. Στο Πανιόνιο. Λες. Για τον άλλον, για τον τερμοφύλακα το Λεάλ, το Ολυμπιακό. Ναι. Ήτανε σήμερα, δούλευε, που δεν πληρώνουν για να περάσουν τα διόδια. Α. Ξέκασε να κόβει εισιτήρια. Και περνούσανε οι Τούρκοι χωρίς να πληρώσουν διόδια. Τέσσερις φορές περάσαν τα διόδια. Εσύ με ποιους ήσουν, με τους Τούρκους ή με τους Έλληνες? Κατάλαβες. Εσύ με ποιους ήσουν? Και πιστεύω ο ΠΑΟΚ θα το πάρει το κύπελο. Εσύ με ποιους ήσουν? Εγώ είμαι με 3α και με ένα π μεγάλο. 3α, στην Κοκακόλα δουλεύεις. ΠΑΟΚΑΡΑ είμαι Αλβανός. Ανάπηρος και αρχαιολόγος. Αρχαιολόγος, ανάπηρος, Αλβανός. Και παοξής. Και παοξής. Και παοξής, όμως πολύ παοξής. Είχες κανένα ατύχημα? Έχω ατύχημα το πόδι μου, είμαι με ένα πόδι. Ναι, εργατικό, ναι. Ή τροχαίο. Εσύ αρχαιολόγος στην Αλβανία είναι? Όχι, από αρρώστια. Από αρρώστια, εντάξει. Ζάχαρο, κανένα ζάχαρο θα είχε. Και καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Άκουσε με. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Αρχαιολόγος στην Αλβανία έγινες? Ναι, 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 ναι. Σπουδάζουν και οι Αλβανοί αρχαιολόγοι.
Βέβαια. Είχατε γιατί αρχαία... εγώ, ναι. εγώ πήγα, που πήγαμε στη Ταγιάννηνα που κέρδισαμε 1-0 ναι. και ήτανε το αγνωστικό κόρος, ήτανε λάσπη, ναι. κάνανε έργα οι αρχαιολόγοι. Τι, κάτω από το γήπεδο βρήκαν αρχαία. Ψάχνουνε το που έχουνε κρύβει Άλλη Πασάς. Ναι. Που έκρυβε τα σουτιά της κεραυνής. Ναι, ναι, ναι. Το τελευταίο κύπουλο έφα από εκεί κάτω είναι, από τα Γιάννηνα. Ναι. Εσείς στην Αλβανία. Και αυτό ψάχνουν τα Γιάννηνα. Και είναι όλοι λακκούβες. Στα Γιάννηνα, στα Γιάννηνα λέω. Στην Αλβανία εσείς αρχαία έρχεται από κάτω. Ναι, ναι, όλοι Πασάς που περνούσε. Αχα. Και ερχόταν και έκρυβε τις λίρες. Εσύ βρήκες κανένα. Εκεί θα την βρει και ο Τσίπρας να φεύγουν από την κρίση. Ρε μπας και είσαι χρυσοθύρας. Καμιά λίρα βρήκες εσύ εκεί πέρα τώρα. Ναι, 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 έχει. Βρήκες εσύ, αυτό λέω. Ναι. Μπράβο, γι' αυτό. Βασταγμένος είσαι. Με ένα πόδι βρήκε λίρες. Αυτό είναι. Και εμείς δεν μπορούμε να βρούμε ούτε 5 ευρώ στο δρόμο. Αυτό είναι. Αυτό. Προπονούμεθα κιόλας. Και όλα, και όλα. Άιτς, καληνυχτό. Άι, καλά, ό,τι πεις. Καληνύχτα. Δεν ήξερα ότι σπουδάζουν αρχαιολογία οι Αλβανοί. Γιατί να μην σπουδάζουν. Πού είσαι, σε ποιο πανεπιστήμιο. Σε Αλβανία. Έχει η Αλβανία πανεπιστήμιο για αρχαιολόγους. Έχουν αρχαία από κάτω οι Αλβανοί. Γιατί. Δεν χρειάζεται να το σπουδάζεις, ρε φίλε, το άθλημα. Τα παίρνεις και φεύγεις. Πάλι αρχαιολόγος δηλαδή αυτός, λέγεσαι. Δηλαδή αυτός σπούδασε αρχαιολόγος στην Αλβανία. Έτσι λέει, έτσι. Πρώτη φορά βλέπω Αλβανό αρχαιολόγο Παοξή. Εντάξει. Άσε με ρε φίλε. Τι να σε πω τώρα, αρχαιολόγος. Μα αυτή η εκπομπή είναι ασύλληπτη, να πούμε. Πέρα φίλε, αρχαιολόγηση που μας ακούει. Τελευταίο για σήμερα. Τελευταίο αρχαιολόγο. Έλα φίλε, ναι. Ναι. Γελάει. Σήμερα, Κώστα, μίλησες πιο αντικειμενικά από ποτέ για τον Ολυμπιακό. Δεν σε ακούω καθόλου καθαρά. Για τον Ολυμπιακό, λέω σήμερα, μίλησες πιο σωστά από ποτέ. Δηλαδή. Για το ταβάνι της Ελλάδας στην Ευρώπη. Δεν είναι κάτι καινούριο. Γνωστό είναι, παλιό. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ταβάνι της Ευρώπης της Ελλάδας, αυτό δεν είναι. Η 16 του Τσουλού για τον Ολυμπιακό. Και ποιος 16... θα ζητήσει ευθύνη για την Τεσσάρα και ποιος θα πει τίποτα και ποιος θα αναλύσει και τίποτα. Τίποτα. Μηδέν. Ρε φίλε, άμα ψαχθεί στην Ευρώπη και δει συμβόλαια που έχουν οι ομάδες ή άλλες τηλεοπτικά και τέτοια, η Ελλάδα δεν έχει τίποτα. Πόσα παίρνουν τηλεοπτικά και τέτοια, η Ελλάδα δεν έχει τίποτα. Πόσα παίρνουν τηλεοπτικά και τέτοια, η Ελλάδα δεν έχει τίποτα. Πόσα παίρνουν τηλεοπτικά και τέτοια, η Ελλάδα δεν έχει τίποτα. Πόσα παίρνουν τηλεοπτικά και τέτοια, η Ελλάδα δεν έχει τίποτα. Πόσα παίρνουν τηλεοπτικά και τέτοια, η Ελλάδα δεν έχει τίποτα. Πόσα παίρνουν τηλεοπτικά και τέτοια, η Ελλάδα δεν έχει τίποτα. Πόσα παίρνουν τηλεοπτικά και τέτοια, η Ελλάδα δεν έχει τίποτα. Πόσα παίρνουν τηλεοπτικά και τέτοια, η Ελλάδα δεν έχει τίποτα. Πόσα παίρνουν τηλεοπτικά και τέτοια, η Ελλάδα δεν έχει τίποτα. Πόσα παίρνουν τηλεοπτικά και τέτοια, η Ελλάδα δεν έχει τίποτα. Πόσα παίρνουν τηλεοπτικά και τέτοια, η Ελλάδα δεν έχει τίποτα. Πόσα παίρνουν τηλεοπτικά και τέτοια, η Ελλάδα δεν έχει.